Ράδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών. Βάλε το καπάκι, αγόρι μου. Βάλ το καπάκι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία που θα σας δώσω δεν υπάρχουν πουθενά, παρά μόνο όποιος αγοράσει το βιβλίο του στρατηγού Γρυλάκη. Πάντως, επειδή με ρωτάνε αρκετοί, αποκαταστάθηκαν κάποιες βλάβες και κάποια σέρβις που κάναμε στους πομπούς μας. Τώρα ακουγόμαστε πεντακάθαρα σε πολλά σημεία. Τώρα ακουγόμαστε και Ηρακλίτσα, να το ξέρεις αυτό, Μιχάλη. Mm-hmm. Κανονικά. Απλά βελτιώνουμε και προς την περιοχή του πρώην Δήμου Φιλίππων το σήμα μας, έτσι ώστε να ακουγόμαστε πεντακάθαρα και από εκεί. Ναι. Λοιπόν, όποιος διαβάσει το βιβλίο του στρατηγού Γρυλάκη, ο οποίος ήταν το alter ego του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, να μην πω κανένα επίθετο. Ο εξαπορήτων σύμβουλός του ήταν. Ο εξαπορήτων σύμβουλός του έγραψε ένα βιβλίο, το Βρώμικο 89. Ο οποίος ήταν και στρατηγός, να θυμίσουμε. Στρατηγός, είπα. Ο στρατηγός Γρυλάκης. Περίμενε τώρα. Λέει μέσα στο βιβλίο του ότι ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης από το 81 ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Άρα είχε ασυλία. Με εντολή του Ρουμελιώτη, ο Γιάννης Μαντζουράνης πήγε ως alter ego δίπλα στον Κοσκοτά για να μοιράζουν τα λεφτά. Να πούμε ότι ξεκίνησε να βρέχει έξω, ήρεμα στο δρόμο, προσοχή, ομπρέλες και τους πεζούς, παιδιά, προσοχή. Είμαι διακόπτης. Δεν γίνεται, αφού σου λέω τώρα γίνεται, ξεκινάει και έχω και πολύ αέρα, πάρα πολύ αέρα. Όταν έσκασε λοιπόν το σκάνδαλο Κοσκοτά με την υπόθεση του Ντέταρη και τα λεφτά που τα βρήκε και όλα αυτά, κατηγορήθηκαν τόσο ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης όσο και ο Γιάννης Μαντζουράνης. Ο Ρουμελιώτης όμως είχε ασυλία, οπότε δεν τον ακούμπησε κανένας. Τον Μαντζουράνη όμως που δεν είχε ασυλία τον ακουμπήσανε. Λοιπόν, το κατηγορητήριο ήταν κακούργημα, γιατί ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε τα χρήματα και ήταν διαπλεκόμενος και γνώριζε πάρα πολλά και ήταν διαπλεκόμενος ως συνένοχος με τον Κοσκοτά. Για να απαλλαγεί από την βαριά κατηγορία, τον πλαισίωσε ο Λικουρέζος, ο δικηγόρος, και ο Κωνσταντόπουλος. Τώρα γιατί μας κάνεις ιστορία, δεν έχω χρόνο για ιστορία εγώ. Όχι, θα δείτε, μα έτσι είναι, έτσι ξεκινάει όλη η ιστορία. Γιατί το Μαντζουράνι, γιατί βάλανε το Μαντζουράνι ως εκπρόσωπο, το νομικό εκπρόσωπο του Δημοσίου, ναι. Ναι, γιατί στη Δημοπρασία των Καναλιών. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα το τρομερό. Σε επικοινωνία που είχε διαζώσεις, όπως λέει ο Γρυλάκης, ο ίδιος ο Μαντζουράνης με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στο γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρακαλώ, εκεί στο διατηρητέο, ζήτησε και πήρε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 20 εκατομμύρια δολάρια για να ενοχοποιήσει τον Κουτσόγιοργα. Και όντως το έκανε, στέλνοντας χρήματα σε λογαριασμούς του Κουτσόγιοργα στην Ελβετία. Αυτόν λοιπόν τον Μαντζουράνη, τον πήρε ο αγαπητός μας κύριος υποτιθέμενος πρωθυπουργός, λέει ότι είναι. Έλα, πες το γρήγορα τώρα, μην το πας γύρω. Τον έβαλε στο συμβούλιο. Στο συμβούλιο επικρατείας μέσα. Ναι. Αυτή η οποία έκανε την πρόταση ήταν η γυναίκα του. Αυτή έκανε τις προτάσεις στο συμβούλιο επικρατείας. Ήταν η σύζυγος του Μαντζουράνη. Προσέξτε τη διαπλοκή. Μετά από όλα αυτά, όταν ήρθε ο ΓΑΠ, τον Ρουμελιώτη τον Παναγιώτη, τον έστειλε στο εκπρόσωπο της Ελλάδος στο Ελληνές Νομισματικό Ταμείο. Και δεν τον άκουσε όμως κιόλας όταν του είπε ότι πρέπει να γίνει διαγραφή χρέους, μέρους του χρέους. Ναι, που το πρότεινε αυτό ο Ρουμελιώτης στο ΓΑΠ, δεν τον άκουσε ενώ τον είχε διορίσει. Πρωθυπουργός της Ελλάδος, γιατί ήταν ένα από τα ονόματα που πέσανε μαζί με τον Παπαδήμιο. Και σήμερα ο Ρουμελιώτης πού είναι, ξέρεις? Λοιπόν, ξέρεις που είναι ο Ρουμελιώτης σήμερα? Να δείτε τώρα τι σχέση έχουν. Τον έβαλαν στην νέα διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Όχι, απλά να πούμε ένα δευτερόλεπτο, δεν πειράζει, Μιχάλη. Να πούμε ότι Ρουμελιώτης, χθες είναι ανακοινώθηκε αυτό. Ναι, είναι στη νέα διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Ναι, το είπαμε αυτό. Ολοκλήρωσε, Μιχάλη. Το πήρε το Ρουμελιώτη και τον έβαλε μαζί με τον Πιρτσιόρλα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Ρουμελιώτης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ρουμελιώτης ήθελε να πάει στο τακτοποιήσει συμμετέρων και τον βάλανε στην Τράπεζα της Ελλάδας. Σήτωσε τα πόδια ο Στουρνάρας. Γιατί στην Τράπεζα Αττικής, ξέρετε? Γιατί δίνουν τα δάνειά τους οι ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι η μόνη κρατική τράπεζα, παιδιά. Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Η μόνη κρατική που υπάρχει. Πρόσεξε λίγο. Και μη συστημική. Λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κάποιος δάνεια και πόσο μάλλον ο Καλογρίτσας. Γιατί αυτό το σενάριο βγήκε. Ο Καλογρίτσας πήρε καταρχήν 5 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη,
Συγγνώμη λίγο, Μιχάλη. Μιχάλη, σε μια λέξη που δεν το ξέρει. Μιχάλη, συγγνώμη, επειδή μετά θα περάσει αυτό. Είπε για τα δάνεια ο Σταύρος τώρα. Δεν μπορεί κανείς να πάρει δάνεια και ανέφερε τον Καλογρίτσα. Ένα δευτερόλεπτο. Ο Καλογρίτσας, λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό, πήρε δάνειο από την Τράπεζα Αττικής, που έχει μια προτίμηση, βλέπουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υποστηριζόμενοι από αυτόν. Και έκανε μια αγοροπολισία μετοχών για να μπορέσει να βρει τα λεφτά για την εγγυητική επιστολή, την οποία την κατέθεσε σαν κατά 40 λεπτά καθυστερημένα. Σωστό είναι. Δεν είναι μόνο τα βοσκοτόπια δηλαδή. Κάνανε όμως την εξής πλαστογραφία. Και το έχει πει δημοτικός σύμβουλος σε ραδιόφωνο, τοπικό ραδιόφωνο της Ιθάκης. Έχω το ακουστικό. Όλο το. Ο άνθρωπος έπεσε από την καρέκλα. Όταν του το ρώτησε. Πες το λίγο. Τι ήταν αυτό. Ήτανε τα βοσκοτόπια αυτά. Είχαν ονομαστική αξία 54 εκατομμύρια δραχμές. Σβήσανε το δραχμές και το κάνανε ευρώ. Εγώ άκουσα ότι είχαν 100 εκατομμύρια ευρώ αξία πριν από 6-7 χρόνια προκρίσεις. Και τώρα λέει τουλάχιστον θα έχουν 55 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είπανε τουλάχιστον. Η εκτίμηση που προσκόμισε ο Καλογρίτσας. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι δικά του. Ήταν πριν το 10. Δηλαδή είναι ενός φίλου του που τον εξισοδοτεί ότι μπορεί να τα χειριστεί. Είναι φοβερό αυτό. Με βοσκοτόπια παίρνει κανάλι. Μέχρι τώρα είχαμε το Σανό, τώρα θα έχουμε και τα βοσκοτόπια. Προσέξτε λίγο. Η εκτίμηση ήταν προ-κρίσης. Και αυτό εδώ υπάρχει διαφωνία, αν ισχύει το ποσό αυτό. Τώρα, ακριβώς. Επειδή έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας, θα ήθελα να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά και χωρίς παροπίδες κομματικές και χωρίς αγγυλώσεις και αυτά. Ο Μητσοτάκης χθες που είπε, εγώ θα ελαφρύνω λίγο το βάρος το φορολογικό από τις πλάτες του Έλληνα. Αυτό μπορεί να περάσει σήμερα στον Έλληνα από τον συγκεκριμένο κύριο, τον συγκεκριμένο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ή δεν θα τον πιστέψουν και θα πούνε, δεν πειράζει, ας κάτσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσω, Μιχάλης, και να τελειώσω εγώ. Θα σου απαντήσουμε. Μιχάλη, λίγο σύντομα για να έχω και εγώ λίγο χρόνο. Ναι. Την Τρόικα την ρωτήσανε. Γιατί στην εφημερίδα της κυβέρνησης, το τέφος πρώτο, στο αριθμό σφυρού 80, 15 Αυγούστου του 15 Αυγούστου του 2015, τι λέει. Η κυβέρνηση πρέπει να συσκέπτεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου στους σχετικούς τομείς με επαρκές χρονικό περιθώριο πριν την υποβολή τους για δημόσια διαβούλευση στο Κοινοβούλιο. Τι ρωτήσαν την Τρόικα. Ακριβώς αυτό ρώτησα και εγώ πριν στον Πασχαλίδη. Και αυτό το ψήφισε ο Μητσοτάκης. Και στο Μαλιαρό. 22 ψήφους πήρανε. Το ξεχάσαμε. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε το Σανό και από την άλλη μεριά έχουμε το Κουτόχορδο. Την ετυμολογία της λέξεως, αλήθεια, γιατί ο Κυριάκος είπε, ζήτησε μάλλον, να ξεχάσουμε το παρελθόν, να βαδίσουμε ενωμένοι μπροστά με τη γλώσσα της αλήθειας. Η λέξη αλήθεια, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Συγγνώμη, θα τον δει τον Κυριάκο. Η λέξη αλήθεια είναι, προέρχεται από το στερητικό α και από τη λέξη λύση. Δηλαδή, να μην λησμονούμε. Αυτός τι μας λέει. Να ξεχάσουμε το παρελθόν και να μην λησμονούμε και να πάμε μπροστά στο να μην λησμονούμε. Δηλαδή αυτός που του έγραψε ο λογογράφος, που του έγραψε το λόγο, να πάει να μάθει ελληνικά πρώτα απ' όλα και μετά να κάθεται να γράφει λόγους που εκθέτουν έναν ιονή πρωθυπουργό. Μιχάλη, λοιπόν, ευχαριστώ θερμότατα. Και εκεί πέρα ένας αριστερός σε μένα. Πες το. Ένας αριστερός μου λέει, δύο πράγματα συγχαίρουμε. Τους ρατσιστές και τους σκυλάραπες. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και τα ρατσιστικά και τα περίεργα σχόλια ανήκουν σε μυαλά τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να βάζουν τους νευρώνες όλους σε λειτουργία. Και αυτό που για μας είναι ρατσισμός, για κάποιους άλλους δεν είναι ρατσισμός. Έλα, Μιχάλη. Καλημέρα. Good morning, good morning. Λοιπόν, επειδή είπες χρόνια πολλά στους κάθιδες, στις ευσταθίες, ξέχασες να πεις χρόνια πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, τι έχει σήμερα? Σαν σήμερα είναι η δεύτερη φορά αριστερά, 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Sorry. Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε ότι στην τελευταία του ομιλία ο Τσίπρας, δηλαδή στις 18 Σεπτεμβρίου του 2015, είχε υποσχεθεί ότι στο τέλος του 2015 θα ολοκληρωθούν, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των Capital Control και θα τελειώσουμε με τα Capital Control ως το τέλος του 2015. Πάμε για 2016. Επειδή όμως έχω κάνει δύο μελέτες και αξίζει τον κόπο να τις πω, γιατί είναι τεστ νοημοσύνης, πολιτικής νοημοσύνης για αυτούς που πάσχουν από κομματική ιδεοληψία. Θα σας πω λοιπόν το εξής, ποια ήταν η πρώτη μου μελέτη, πολύ γρήγορα. Πήρα τους δύο λόγους, του Τσίπρα και το λόγο του Κυριάκου, του Κυριακούλη. Λοιπόν, και διαπίστωσα ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα απολύτως. Ακούστε λοιπόν επιγραμματικά μονάχα ορισμένα πραγματάκια. Τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος.
Μίλησε ο Τσίπρας για μείωση των συντελεστών φορολόγησης. Ε, ωραία, μίλησε και ο Κυριάκος γι' αυτό. Για σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, ωραία, μίλησε και ο Κυριάκος γι' αυτό. Για φορολογική μεταρρύθμιση που θα καθιερωθεί ένα απλό, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα, ωραία, και γι' αυτό μίλησε ο Κυριάκος. Μίλησε για ενίσχυση των αγροτικών, των αγροτών και της αγροτικής κτηνοτροφικής παραγωγής, και γι' αυτό μίλησε ο Κυριάκος, ρε παιδιά, για σταθείτε. Όλοι τα ίδια λένε. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι ο μεν ένας μίλησε για κουπόνια, ο άλλος για συσίτιο. Δηλαδή, όταν πλέον διαπίστωσαν και οι δύο ότι ο λαός, ο φτωχοποιημένος και χυμασμένος, είναι υποφέρει από ανθρωπιστική κρίση, τότε ο μεν Τσίπρας είπε θα σας δώσουμε κουπόνια, ο δε Κυριακούλης είπε θα κάνουμε συσίτια για όλους όσους πεινάνε. Αυτή ήταν η μόνη τους διαφορά. Το δικό μου το συμπέρασμα που έβγαλα από τις δύο ομιλίες που τις έγραψα και έκατσα και υπογράμμισα ακριβώς ό,τι έχει υποσχεθεί ο ένας, έχει υποσχεθεί και ο άλλος, είναι το συμπέρασμά μου είναι ότι ο αριθμητής του κλάσματος που λέγεται Ελλάδα, ό,τι και να βάλεις πάνω στον αριθμητή, δηλαδή είτε Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, ο παρονομαστής θα είναι πάντα ο ίδιος. Πολιτικοί απατεώνες και ψεύτες. Όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένου. Και πάμε τώρα στη δεύτερη μελέτη που έκανα. Μπήκα στην Eurostat. Όχι στην Eurostat, στη Eurostat. Και διαπίστωσα από πίνακες επίσημους της Eurostat, οι οποίοι είναι συνυπογεγραμμένοι και από την Παγκόσμια Τράπεζα, την BIS, που εδρεύει στη Βασιλεία, στην Ελβετία, διαπίστωσα το εξής. Οι πίνακες ο καθένας μπορεί να τους βρει, είναι και στα ελληνικά. Διαπίστωσα ότι την τελευταία δεκαετία, δηλαδή 16 έχουμε τώρα, άρα από το 2006 μέχρι το 2016, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε αριθμούς είναι, κρατηθείτε, το ακαθάριστο ελληνικό προϊόν της Ελλάδος των 10 ετών είναι 3 συν 3 εκατομμύρια. 3 τρισεκατομμύρια και κάτι. Βέβαια, το ΑΕΠ ποτέ δεν είναι, είναι αριθμοί οι οποίοι μεταφράζονται και σε υπηρεσίες που κάνει το κράτος. Όμως, μέσα εκεί βρήκα ότι στα τελευταία αυτά 10 χρόνια, από το 2006 μέχρι το 2016, ο Έλληνας φορολογούμενος έχει πληρώσει σε νοπό χρήμα σε 10 χρόνια 500 δισεκατομμύρια. Νοπό χρήμα. Το διανοούμαστε αυτό? Δηλαδή είναι μια μισή φορά το χρέος που χρωστάμε για αυτό που μας βάλανε στο μνημόνιο. Και κάνω την απλή ερώτηση. Αυτά τα 500 δισεκατομμύρια που πήγανε στην εφορία, που είναι λεφτά που πρέπει να είναι ανταποδοτικά προς το λαό, δηλαδή προς τις συντάξεις, προς τους μισθούς, προς την πρόνοια, προς την παιδεία, προς την υγεία, προς οτιδήποτε εξυπηρετεί το λαό, πήγε ποτέ κάτι? Διότι αν πήγαιναν αυτά τα 500 δισεκατομμύρια στην υγεία, θα είχε κάθε χωριό και από ένα νοσοκομείο. Αν πήγαιναν στην παιδεία, κάθε χωριό και από ένα νοσοκομείο. Μα τώρα λέει, θα πάρουμε τη δόση των 2,8 για να δώσουμε, λέει, το 1,5 δις να πληρώσει το δημόσιο τις υποχρεώσεις στους ιδιώτες. Άκου τώρα παραμύθι. Ναι, και να σε κάνω και μια διόρθωση. Γιατί είπες να δώσει τώρα στους ιδιώτες? Να σου κάνω και μια διόρθωση. Είπες ότι 77,6 εκατομμύρια πήρε ο Χρήστος ο Καλογρίτσας. Λάθος. 127,6 εκατομμύρια πήρε. Γιατί δεν έχεις μετρήσει ότι την περίοδο του 2011 έως το 2014 πήρε άλλα 50 εκατομμύρια. Τους τελευταίους 20 μήνες βλέπω εγώ εδώ στο ρεπορτάζ, ότι πήρε τα 70. Τους 20 μήνες, αλλά το 11 μέχρι το 14 πήρε άλλα 50 εκατομμύρια. Σύνολο 127. Και ο επίσης... Πώς τα έπαιρνε, ρε παιδί μου, ο Καλογρίτης αυτά από την Αττικής και εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε σέντς? Έχει κάνει αίτηση να πάρει άλλα 19 εκατομμύρια, αλλά δεν πρόλαβαν να του τα δώσουν. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Σοφία, σχόλιο για να σας αποχαιρετήσω. Εκεί πήγαν τα 500 δισεκατομμύρια. Σοφία. Αυτό που λέει ο Νικήτας είναι σωστό, ότι και το 11 μέχρι το 14 επί κυβερνήσεως και ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας έπαιρνε αβέρτατα δάνεια ο Καλογρίτσας. Δεν είναι μόνο η σημερινή, και οι προηγούμενοι του τα δίνανε, όπως δίνανε και σε όλους τους άλλους. Δεν είπε ο γιος του Ψυχάρη ότι πήρε 15 εκατομμύρια, συγγνώμη, το 2014, 15, με τι εγγύηση, με αέρα. Τι εννοείς αέρα? Με την υπογραφή μου. Δηλαδή η υπογραφή του μόνο άξιζε 15 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ μιλάμε το εξής, και έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία που ντρεπόμαστε που να λέμε κιόλας ότι μας κυβερνούν αυτοί οι άνθρωποι. Για αυτή σημαίνει αυτοί όλοι. Αυτοί κατέστρεψαν τη χώρα. Άκουσες, είπαν και τα Μητσοτάκη, να μην γερνάμε, λέει,
λέει στο παρελθόν. Δεν πρέπει να ξέρω ποιος με φτωχοποίησε. Δεν πρέπει να ξέρω ποιος με έβρισε αυτή την μικρή κατάσταση, εμένα, τον γείτονά μου, τον συγγενή μου, τον αδερφό μου, τους πάντες. Δεν πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δεν πρέπει να ζητήσουμε να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι που κατέστρεψαν μια τέτοια όμορφη χώρα και φτωχοποίησαν. Σοφία. Αυτοί δεν θα σταματήσουν. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ. Μέχρι να κατεβούν οι μισοί 200 και 300 ευρώ και οι συντάξεις, δεν θα σταματήσουν. Και θα βγει η Τρόικα μετά όταν θα είναι ο Μητσοτάκης και θα πει, θα τον απορρίψει όλα αυτά που λέει με το επένον και θα βγαίνουν μετά κλέγοντας κλέουσες οι υπουργοί του και οι υπουργοίρες του και θα λέω ότι δεν μας αφήνει η Τρόικα όπως μας λένε οι σημερινοί. Έτσι δεν είναι, Νικήτα. Κοροϊδεύουν όλοι τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να ξυπνήσουμε, να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Σοφία, καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Και να τελειώσω και με κάτι, γιατί άκουσα και το όνομα του κύρου Κουρουμπλή. Μ' ακούς? Φυσικά, όλοι σε ακούμε. Προχθές στο Sky τον είχαν μια εκπομπή και διαπίστωσα ότι βλέπει. Τι εννοείς τώρα? Άνθρωπος. Είπε, κοιτάς στα μάτια, κοιτάω στα μάτια, λέει, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Σχήμα λόγου ήταν τώρα αυτό. Και βλέπω μέσα την καθαρότητά του. Τι σχήμα λόγου, βλέπει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Ο άλλος δεν του δείχνει το ρολόι στη Βουλή. Δεν του δείχνει ο Λοβέρδος ένα φέκ και του λέει, να κοίτα, κοίτα εδώ. Βλέπει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Έγινε καλά, ρε παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Thank you very much. Να είστε καλά, καλό. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν μπορείς να οδηγήσεις στο θάνατο μια ολόκληρη κοινωνία, γιατί απλά εσύ δεν ξέρεις πώς μπορείς να διοικήσεις, πώς μπορείς να κάνεις το απλό, να εφαρμόσεις το δίκαιο στις αποφάσεις σου. Αυτό που λέει η αριστερά, το δίκαιο, την ίση μοιρασιά του πλούτου, την επανακίνηση της οικονομίας, όχι τις εγκληματικές πολιτικές του χθες να τις συνεχίζεις με την ίδια καραμέλα, ότι δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο και μας τα επιβάλλει όλα η Τρόικα. Είναι απλά πράγματα αυτά τα οποία λέμε καθημερινά από το ραδιόφωνο, αλλά καθημερινά από το ραδιόφωνο κάνουμε το εξής. Λέμε αλήθειες, δίνουμε το βήμα σε όλους όσοι το ζητούν, καλούμε τους υπευθύνους, τους επικεφαλείς θεσμών, φορέων, τους εκλεγμένους, τους αιρετούς να τοποθετούνται, και βλέπω αγγυλώσεις πολλές. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια κάποιοι. Και κάποιοι φυσικά αρέσκονται στο να βγαίνουν στα αγαπημένα τους μέσα. Δηλαδή τώρα, άμα βγει στην ΕΡΤ ή στο Κόκκινο ή γράψει την Αυγή ή το ρεπορτάζ γίνει στην Εφημερίδα των Συντακτών, ένας Σιριζέος νιώθει πιο άνετα. Είναι τα δικά τους μέσα. Τα μέσα που χρηματοδοτεί το κόμμα. Είναι να τρελαίνεσαι με αυτή την τακτική και με αυτή την κατάσταση. Μιχάλης Νικήτας, πρώην τομεάρχης του ΕΠΑΜ, ενίο παλαϊκό μέτωπο. Μαθαίνω ότι πήγε στα Ευρώπας ο Δημήτρης ο Καζάκης, έκανε μια περιοδία εκεί να δει λίγο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Είναι αλήθεια, Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια, έχει ένα συνέδριο με κόμματα τα οποία είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Και προσεκλήθηκε το ΕΠΑΜ. Ναι. Διεθνές συνέδριο ευρωπαϊκών κομμάτων, τα οποία η επιθυμία τους είναι να φύγουν από το ευρώ, να έρθουν σε εθνικά νομίσματα, έτσι, γιατί με τη συγκεκριμένη πολιτική ανδρώνονται τα ακροδεξιά κόμματα, ναι. Και τα βλέπουμε γύρω μας, και Πολωνία και Ουγγαρία και Λεπέν, και δεν συμμαζεύεται. Και άρχισαν κάποιοι Ευρωπαίοι να κινητοποιούνται μέσα σε αυτούς, κλήθηκε και ο Δημήτρης Σοκαζάκης. Mm-hmm. Λοιπόν, και επειδή είπατε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τους αγαπητούς προηγούμενους φιλοξενούμενους σας. Τα έχουν χαμένα. Δύο δεξιοί, συνταξιούχοι σήμερα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαυγές πνεύμα, αλλά ζουν, ξέρεις, σε αυτή την ηλικία που βρίσκονται και ο Σταύρος ο Μαρινίδης και ο Σωτήρης ο Μαλιαρός,
Τα έχουν δει όλα. Έχουν δηλαδή από... Και εγώ τα έχω δει όλα. Ναι. Και εγώ είμαι σε μια ηλικία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από χούντα να περάσει, μεταπολίτευση να περάσει. Αλλαγή, έξω βάση του θανάτου και αυτά και να μπει. Αυτή... Αλλά να είσαι και ενεργό τέλεχο του κόμματος. Και να έχει και μνήμη Χρυσόψαρου. Εδώ είναι τώρα ο Γιατί βάση. Ξεχνάνε, εγώ δεν θα, δεν θα πω μονάχα για να το ξαναθυμίσω, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Να το ξαναθυμίσω. Ότι το δεύτερο μνημόνιο μα το έφερε η Νέα Δημοκρατία. Ότι τον έμφυα μα τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Δεν τον έβαλε. Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασόκ, έτσι, αυτοί οι δύο Βενιζέλους και... Ξεχνάνε όμως κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Σαμαράς με το αιτιολογικό ότι ήθελε να κρατήσει 13ο και 14ο μισθό, τα δύο δώρα δηλαδή, έκοψε τις βασικές συντάξεις κατά 20%. Αυτό το ξεχνάνε. Και μετά από 6 μήνες έκοψε και 13ο και 14ο. Προσέξτε όμως την απάτη. Γιατί εδώ μιλάμε για αλχημία του κερατά. Τι έκανε. Με το αιτιολογικό ότι ήθελε να κρατήσει τον 13ο και 14ο, έκοψε πρώτα την βασική σύνταξη κατά 20%. Ενώ αν δεν έκοβε κατά 20% την βασική σύνταξη και έκοβε κατευθείαν τα δώρα, αυτός που έπαιρνε 1000 ευρώ ας πούμε, με το 20% πήγε στα 800 αμέσως. Ενώ και πολλαπλασιάζοντας το 800 επί 14 είναι 11.600. Αν όμως το χρόνο, αν όμως έπαιρνε την κόβανε τα δώρα και έπαιρνε 1000, θα έπαιρνε 12.000. Μείον 400 ευρώ το χρόνο. Αυτά δεν τα υπολογίζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Αριθμητική απλή είναι. Πώς φτάνουν σε αυτό το σημείο και μιλάνε για την πολιτική του Σαμαρά. Τέλος πάντων. Επειδή έχουν λεχθεί πάρα πολλά για τους... Πάντως να συνομολογήσουμε και να κάνουμε την εξής απλή διαπίστωση, ότι αν όλα αυτά περνάγανε επί Σαμαρά, θα είχε καεί η χώρα. Δηλαδή δεν θα υπήρχε τίποτα. Θα την είχαν κάψει οι αριστεροί, όχι κανένας άλλος. Οι αντιφασίστες αυτοί. Εντάξει. Τώρα οι αναρχοαυτόνομοι, οι αντιφα... Ναι. Με τον Κωνσταντίνο τον Πέτρο, να πούμε, αρχηγό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά τώρα για τους υπερθεματιστές. Τι ωραία λέξη. Πώς γεννάνε, τι λογοπλάστης είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κοντομινάς διώκεται μαζί με άλλους 35, με τον Ρέστη, με τον Φιλιππίδη, τον θυμάστε, του Παναθηναϊκού. Διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Άρα ο Κοντομινάς δεν είναι υπερθεματιστής. Τι έκανε όμως, λίγο πριν δεσμευτεί όλη του η περιουσία, την έγραψε στην κόρη του, τη Μαρία την Κοντομινά. Έτσι. Το ίδιο έκανε και ο Αλαφούζος. Τα έγραψε στο γιο. Ο γιος του Αλαφούζου είναι υπερθεματιστής. Τώρα, πάμε στον Καλογρίτσα. Μα ο γιος του Καλογρίτσα είναι υπερθεματιστής. Δεν είναι ο ίδιος ο Καλογρίτσας. Γιατί ο ίδιος ο Καλογρίτσας άρχισε να... Εκτός από, από την ίδια κατηγορία η οποία επισύει ποινή ισόβια για τον Κοντομινά, γιατί επέρνανε επισφαλή δάνεια από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, με την ίδια κατηγορία ενδέχεται να κατηγορηθεί και ο ίδιος ο Καλογρίτσας. Γι' αυτό ο γιος είναι που βγήκε μπροστά. Δεν είναι ο ίδιος ο Καλογρίτσας. Αυτοί είναι οι υπερθεματιστές. Βάζουν τα παιδιά τους, οι μαφιόζοι, να πάρουν κανάλια. Και αυτοί να είναι από πίσω στη σκιά. Και ναι, αυτά όμως, τους δαβατζίδες και όλα αυτά, Μιχάλη, τα ζούσαμε κάποια χρόνια πίσω. Ξέραμε τι γινότανε και λέγαμε, ρε παιδιά, αφού δεν μπορεί να βάλει κανείς τάξη, ας έρθει ο Αλέξης ο Τσίπρας μαζί με τον Καμένο να συνεργαστούν και να βάλουν αυτοί επιτέλους που είναι αδέκαστοι, που είναι άφθαρτοι, να βάλουν τάξη. Που είδατε να είναι... έχει έρθει κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω το μισό. Ο μισό ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ο νησί Νέα Δημοκρατία είναι ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πουλά, Μιχάλη Νικήτα, γιατί... Ναι, και μου έδωσες τώρα την ευκαιρία να σου πω εγώ τι έκανε ο Σπίρτσης. Πώς χάνονται τα λεφτά. Ρίξε πράγμα, ρίξε, ναι. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2012, ένας τοπογράφος μηχανικός... Έπεσε η γραμμή μας. Για καλέστε τον, σας παρακαλώ, ξανά τον Μιχάλη. Μόλις είπε Σπίρτζης, τζιζ έκανε η γραμμή, τζιζ. 25-10-23-23-08-25-10-23-23-22, ελεύθερα, ζωντανά, αδέσμευτα, ακιδεμόνευτα, έγκαιρα και έγκυρα εδώ, μαθαίνετε τα του τόπου. Τα της καβάλας.
Αυτό είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό να λέμε τη γνώμη μας ελεύθερα. Έλα, Μιχάλη, έλα. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2012, ένας τοπογράφος μηχανικός από την Κέρκυρα, ο ονόματι Γεώργιος Σωτηράκος, υπέβαλε αγωγή διαιτησίας στο ΤΕΕ και ζητούσε για κτηματογράφηση 4 δήμων στην Κέρκυρα 4.250.000. Ο τότε πρόεδρος του ΤΕΕ, Σπίρτζης, ο σημερινός ο Χρήστος ο Σπίρτζης, έβαλε ως διαιτητή σε αυτήν την απέτηση τον καθηγητή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, τον Δημήτρη Δημητρίου. Αυτός ο Δημητρίου έβγαλε μια απόφαση τον Ιούλιο του 2013 και μείωσε το ποσό από 4.250.000 σε 4.170.000, δηλαδή μείον 80.000. Η απόφαση όμως μέσα προέβλεπε ότι το αρχικό ποσό της αποζημίωσης θα προσαυξάνεται με επιτόκιο υπερημερίες για κάθε μέρα από την στιγμή που θα κατατεθεί η προσφυγή και θα γίνει ως πληρωμή. Έτσι λοιπόν καθυστέρησαν 20 μήνες την έκδοση της πληρωμής και ο κύριος Σωτηράκος από την Κέρκυρα, Γεώργιος Σωτηράκος, αμύθηκε με 4.170.000 συν 800.000 υπερημερία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά γίνονταν... Δεν χορταίνω να ακούω για... Αυτά γίνονταν επί Νέας Δημοκρατίας. Χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ. Και μετά όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ, η αριστερά το ίδιο είναι, πασοκοσύριζο. Τώρα δηλαδή το κεφάλαιο του Μάρξ λέει αυτά τα πράγματα, δηλαδή να αποταμιεύει. Και τον βάλανε τον Δημητρίου, ξέρετε, πού μετά. Πού. Πρόεδρος των ΟΑΣΑ. Α. Τέτοιες αμοιβές δηλαδή. Είναι να τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου. Πρέπει να γράψουμε το νέο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα. Νομίζω τα στελέχη θα μας δώσουν μπόλικη τροφή για τις σελίδες. Γιατί είπατε προηγουμένως με την κυρία Ιωσήφιδου για την διαμάχη την οικονομική και για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν με τον οργανισμό λιμένος Καβάλας. Ναι, ρε παιδί, μα παλωτρίωσε στο Φίλιππος Β' το μεγάλο λιμάνι ένα κομμάτι γης που είναι στο Δήμο. Ωραία, βγαίνει η απόφαση. Τελειώνει. Πάει Άριο Πάγο, φτάνει στα δικαστήρια, τελεσιδική και όλα αυτά. Και είναι ο ένας καβαλιώτης και η άλλη καβαλιώτησα. Και είναι όλα τα λεφτά να πέσουν στην Καβάλα. Ναι. Κοίταξε, μην το καθυστερήσουν όμως και εκεί οι τόκους. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πέρα από τους τόκους, βάλτα ρε παιδί μου στην Καβάλα. Δηλαδή δεν χάνεις κάτι. Ο Ηλιάδης τώρα που είναι πανέξυπνος, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου και σήμερα πρόεδρος του ΟΛΚ, δεν χάνει κάτι. Ίσα που θα πει εγώ με ρύμνησα, όντως εδώ έγινε απαλωτρίωση, οφείλει ΟΛΚ αυτά να τα δώσουμε και θα τα δώσουμε στο Δήμο Καβάλας για να τα δώσει στους καβαλιώτες. Με τη μορφή έργων, με τη μορφή παροχών, να κάνει όλο το έργο της η Δήμητρα Ετσανάκα, αφού η Ιωσήφιδου είναι πανέξυπνη, έτρεξε, ο Σιμιτσής δεν τα κατάφερε. Έτρεξε η Ιωσήφιδου και ωραία και καλά έβγαλε το αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα υπάρχει ένας χαζός ανταγωνισμός, δηλαδή... Έχει τόκους υπερημερίας η απόφαση. Θα έχουν, αλλά θα τα βρούνε τώρα αυτά. Κάποιος θα πάρει λεφτά πάντως. Θα τα βρούνε. Δεν τρώγονται λεφτά όταν πας και δίνεις αυτά που πρέπει να δώσεις. Αν φτάσεις σε αυτό το σημείο και βγει προς τα έξω. Δεν μπορείς να φας λεφτά γιατί θα ακουστεί μετά. Μιχάλη, δεν τρώγονται χρήματα. Απλά είναι το ποσό μεγάλο, ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ και σου λέει τώρα εντάξει, θα έχω τα συμφέροντα του οργανισμού να εξυπηρετήσω και αυτά. Δηλαδή, εδώ είναι λίγο περίεργο το γεγονός. Πολύ περίεργο. Τώρα, 1 εκατομμύριο. Εδώ οι 35 που δικάζονται με βούλευμα στο τριμελές εφετείο και ο Λαβρέντης ανάμεσα. Ο Λαβρέντης. Και ο Λαβρέντης. Χορός των δισεκατομμυρίων. Είδες πως μιλάμε για δισεκατομμύρια. Έπαιρναν από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο δάνεια με την υπογραφή του. Πήγαινες τώρα εσύ, υπέγραφες, έπαιρνες 5 εκατομμύρια. Έβαλες την υπογραφή του, έπαιρνες 2 εκατομμύρια. Και έγινε το εξής τρελό τότε. Ο Κοντομινάς έγραψε, μετέφερε τις μετοχές του στην κόρη του και πήρε τον έρωτά του και πήγε στο Μανχάταν και έριξε 500 εκατομμύρια, έτσι, δολάρια, και αγόρασε ένα τετράγωνο για την ερωτική του φωλιά. Έρχεται όμως το αμερικανικό δημόσιο, παπ, και το μαγκώνει. Και του λέει, πόθεν έσχες, ρε μάγκα. Πόθεν έσχες, πού τα βρήκες τα λεφτά. Δικαιολόγησε. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος το οποίο διακατέχεται από νόμους, οι οποίοι εφαρμόζονται ανεξάρτητα ποιος είναι πάνω κυβέρνηση. Έτσι λειτουργούν τα κράτη. Όχι εδώ τον δώσανε
τον προφυλακίσανε και πήγε μέσα στο νοσοκομείο, σε ένα ιδιωτική κλινική, και έβγαλε ότι είναι ασθενής, και ενώ θα έπρεπε να παρουσιάζεται, δεν ξέρω, κάποια χρονικά διαστήματα, αυτός την κοπάνησε και έφυγε, πήγε ασθενήσεων, αγόρασε 500 εκατομμύρια, έδωσε και αγόρασε ένα τετράγωνο. Δεν είναι... δηλαδή έχουν ξεφύγει τα πράγματα σε βαθμό... Έχουν ξεφύγει, αλλά αυτοί που θα τα μάζευαν και τους δώσαμε την ψήφο μας, είναι αυτοί που κυβερνούν σήμερα, οι οποίοι είναι τα βίντεο καταλυτικά με τις υποσχέσεις και τις δηλώσεις και τις ομιλίες σε ανοιχτές συγκεντρώσεις, σε συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώσεις, εκατομμύρια δηλώσεις τελεχών που είναι σήμερα σε κυβερνητικά πόστα, οι οποίοι άλλα υπόσχονταν και άλλα πράττουν. Εδώ υπάρχει μια μετάλλαξη, η οποία μετάλλαξη μπορεί να έχει και θετικά, δηλαδή να πει ο άλλος, εντάξει, προσαρμόστηκα ρε παιδιά, κατάλαβα τι παίζει, άλλα είχα στο μυαλό μου, είχαμε μια ανώμαλη προσγείωση, αλλά εδώ δεν υπάρχει ο κοινωνικός παράγων, η κοινωνική ευαισθησία, η αλληλεγγύη. Εδώ χάθηκε η μπάλα στο κοινωνικό κράτος, το οποίο περιμέναμε όλοι. Φρόντισαν να χαθεί η μπάλα στο κοινωνικό κράτος. Ναι, αλλά δεν βγαίνει έτσι. Το φρόντισαν οι ίδιοι. Οι ίδιοι οι οποίοι είναι διαχειριστές της σημερινής μας μιζέριας. Γιατί αυτό κάνουν, είναι γκαουλάιτερ της μιζέριας μας. Ναι, πού θα τον πας τώρα τον συνταξιούχο? Θα πάθει και καρδιακό στο τέλος, μόλις θα δει τη σύνταξή του στα 300 ευρώ και στα 250. Που θα γίνει οπωσδήποτε, το περιμένω. Και εκεί πέρα θα τον πας και να τον βάλεις κάτω από τα κυπαρίσια. Δηλαδή να τα βλέπει τα ραδίκια ανάποδα. Αυτό θέλουν, δηλαδή να εξοντώσουν όλο αυτό την τρίτη ηλικία. Οι ηθαγενείς του τόπου αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάδα, τους ενοχλούν. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Αυτό ζητάνε. Εν τω μεταξύ, όσο αυξάνεται η μετανάστευση εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή φεύγουν οι νέοι προς τα έξω, τόσο μειώνεται πληθυσμιακά η Ελλάδα. Όσο μειώνεται πληθυσμιακά, τόσο στις πλάτες μας θα έρχεται μεγαλύτερο βάρος του χρέους που οι ίδιοι δημιούργησαν. Αυτοί που μας κυβερνάνε. Γιατί δεν μπορεί να μου λέει, να ακούω τώρα τον άλλον και να μου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία υγιέστατο κόμμα, έχει ρίζες βαθιές και έχει... Ρε, αυτοί μας φέρανε εδώ που μας έφεραν. Ξεχάσαμε τι 110 δισεκατομμύρια που δανείστηκε ο Κωστάκης. Τα ξεχάσαμε αυτά, ρε παιδιά. Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τότε, πριν μπούμε στο μνημόνιο. Λοιπόν, αυτά έτσι, μνήμη χρυσόψαρο, τα ξεχνάμε. Μας φορτώσανε όλα τα χρέη των δανεισμών. Γιατί δεν δανείζονταν για να πάνε τα χρήματα σε επενδύσεις, δανείζονταν γιατί και πηγαίνανε το 92% των δανεικών πήγαινα σε παλιά δάνεια. Ελάτε να δούμε κάτω, ρε κύριε, αφήστε κάτω. Τα παλιά δάνεια από πότε είναι? Μήπως είναι από την εποχή του 64 που ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, ο παππούς, είχε υπογράψει τότε την αναγνώριση επί το Άρτιον. Δηλαδή όλων των δανείων που είχαν πληρωθεί από την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη. Εντάξει, τώρα εσύ ξαναπάς πάλι στο χρέος, ξαναπάς πάλι στον έλεγχο. Αυτό είναι η τύχη. Αυτό δεν μπόρεσε να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και να χτυπιόταν η πρόεδρος της Βουλής, που έχει και αυτή τις ευθύνες. Και πρόσεξες ότι έχουν εξαερωθεί. Ο Λαφαζάνης έχει να φανεί στα μέσα ενημέρωσης μήνες πριν το καλοκαίρι. Έχουν φύγει, για η Κωνσταντοπούλου έχει εξαερωθεί και αυτή, δεν εμφανίζεται πουθενά. Έχουν φύγει από το Λαφαζάνη. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει αν έφυγαν. Μας ενδιαφέρει ότι αυτή την ώρα πρέπει να βγουν και να τρώνε τον τόπο σε δηλώσεις, να κάνουν τοποθετήσεις. Πρέπει να βγουν γιατί τα έχουν ζήσει εκ των έσω. Ναι, τα ζήσανε εκ των έσω, αλλά συμπράξανε και εκ των έσω. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ξεχάσω το Λαφαζάνη και την Κωνσταντοπούλου. Όταν ήτανε... Να ενημερώσω τον κόσμο λίγο, γιατί είπα για τον Άι Γιάννη 12 με 3 μετά το μεσημέρι. Δεν είναι σωστή η ώρα που είπα, είναι 3 με 6. 3 μετά το μεσημέρι, με 6 το απόγευμα θα γίνει διακοπή του νερού εδώ πάνω από τη συνοικία του Άι Γιάννη στην Καβάλα. Λοιπόν, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης ήταν υπουργός, δεν υπογράψανε την επέκταση της δανειακής σύμβασης, τη γέφυρα όπως την αποκαλούσανε. Αυτοί δεν το υπογράψανε. Το υπέγραψε καμιά άλλη κυβέρνηση. Αυτοί δεν φέρανε 40 τόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Έφερε κανένας άλλος. Αυτοί τα φέρανε. Και φτάσαμε στο τέλος, μέσα στο 15, τον Αύγουστο, να μαζέψουν 222 υπογραφές, δηλαδή να υπογράψει και ο Μητσοτάκης, ο Κυριακούλης, να υπογράψει το νέο μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο. Έχουν την εντύπωση οι δεξιοί ότι αν θα βγει και θα έρθει να κυβερνήσει, που δεν θα μπορέσει μόνος του, αλλά θα συμπράξει με κάποιο άλλο κόμμα, έχουν την εντύπωση ότι δεν θα φέρει τέταρτο μνημόνιο.
Οπωσδήποτε και αυτό θα κάνει. Αυτός είναι και ο σκοπός του. Έλα να σου πω. Τώρα καλά τα λες τα οικονομικά, αλλά λιγάκι να το ελαφρύνουμε. Τι έπαθε ο Κωνσταντίνος και ήταν χάλι με τον Μπαστουνάκη. Λες και γέρασε ρε παιδί μου σε ένα χρόνο, λες και πήρε 20 χρόνια πάνω. Δεν μπορούσα. Αηδίασα, ειλικρινά αηδίασα και χειροκροτούσε ο Παυλόπουλος. Τι να πω, δηλαδή ήθελα να κάνω σχόλιο, να κάνω ένα βιντεάκι να το ανεβάσω, είναι για γέλια. Αλλά τι να πεις τώρα για αυτόν τον... Ρε ο Παυλόπουλος, αν είναι δυνατόν να χειροκροτάει τον Κλίξπουργκ. Μα δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πες μου λίγο τώρα εσύ, τι έπαθε και είναι έτσι. Πού θες να ξέρω, Πάρκισο, ξέρω εγώ και άρχισε να κλαίει κιόλας. Ναι ρε παιδί, ναι, ήταν... Άρχισε να κλαίει για να συγκινήσει τι, τον κόσμο, έχει από πίσω για το γιο. Μάλιστα, κάτσε τώρα. Ενδεχόμενη κατα... Τον έχω, κάτσε λίγο, έχω το μικρόφωνο τώρα, μόλις το ζήτησε, κάτσε να δούμε τι είπε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι Έλληνες και καλό είναι να το μάθουν τα παιδιά. Τώρα κλαίει ναι. Ο Κωνσταντίνος, ο βασιλέας τώρα, κλαίει. Καταχειροκροτείτε τώρα. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Και ως εκ τούτου τους ευχαριστώ κυρίως ο Πασάρτος ένα χαμόγελο στις δύσκολες μέρες και κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ για την ενίσχυση. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι το ίδιο συγκίνημα. Τώρα ο Κωνσταντίνος ο βασιλιάς έκλαψε, ευχαρίστησε τις Ολυμπιονίκες και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το χαμόγελο λέει που έδωσαν αυτοί στους Έλληνες. Ένα χαμόγελο που το είχαμε ανάγκη. Τώρα δεν ξέρω αυτή η εμφάνιση. Την περιουσία του όμως την πήρε και έφυγε από εδώ. Και υποβαστάζουν τώρα, φαίνεται. Όχι, την περιουσία του την πήρε και έφυγε. Δεν τον διώξανε με κλωτσιές. Έτσι, με εκατομμύρια τον διώξανε. Μάλιστα, κοροϊδό είναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι παίζει. Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Πάντοτε έτσι δεν γινότανε. Για να υποχωρήσουν οι δανειστές. Όχι, και να τεπούν... θέλω να πω ρε παιδί μου, καταραίει ο άνθρωπος. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή δεν. Δεν το θυμόμασταν έτσι. Τι παίζει, έχει από πίσω άλλους γαλαζοαίματος. Τα παιδιά του δεν είναι γαλαζοαίματος. Μάλιστα. Τι παίζει. Το ίδιο δεν έγινε. Λες να κατέβει ο Παύλος, να τον δούμε με κόμμα τίποτα. Θέμα και να δεις εκεί να δεις τι είναι. Κοίταξε, αν πάρεις πίσω την ιστορία και δεις πώς διώξαμε τον Όθωνα, πώς ήρθε ο Γεώργιος ο πρώτος. Τι έγινε όταν το δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το 13 ήταν, 17 δεν θυμάμαι πότε ήταν. Λοιπόν, αν τα δεις όλα αυτά, θα δεις ότι πάντοτε οι βασιλιάδες έρχονταν μετά από μια πτώχευση της Ελλάδος. Θα πρόσεξε να δεις. Έτσι γινότανε. Τις πτωχεύσεις της Ελλάδος που τις δημιουργούσαν οι ίδιοι, τις δημιουργούσαν οι πολιτικοί, ναι, και οι τραπεζίτες, ναι, όταν ξεσηκώνονταν ο κόσμος, σου φέρνανε ένα βασιλιά. Ο βασιλιάς τι έπαιζε. Έπαιζε ό,τι ως θεσμός αυτό που παίζει σήμερα η Δρακουλέσκου. Ωραία, τι ακούω πρωί-πρωί εδώ τώρα, τι ακούω πρωί-πρωί. Η Δρακουλέσκου αυτό δεν κάνει. Μάλιστα. Αντί να Μιχάλη, σου φέρνουν ένα βασιλιά. Μιχάλη, έχουμε τίποτα καλό? Έχουμε τίποτα έτσι αισιόδοξο πριν σε αποχαιρετήσουμε? Όχι, τίποτα δεν έχω. Κανένα ρε παιδί μου, τίποτα έτσι να σκάσει λίγο το χιλάκι μας? Τίποτα δεν έχεις, τίποτα. Καταρχάς είσαι συγκινημένος, είσαι δυσαρεστημένος που χώρισε η Ατζελίνα και ο Μπραντ. Τι σιγά τώρα. Να, σου είπα εγώ ένα καλό. Η Ατζελίνα Ζολή που μου τη φέρανε και εδώ πέρα και τη βάλανε και στο μαξί μου, τη σατανίστρια. Θα τρελαθούμε που έκανε έρωτα με τον αδελφό της. Μα τώρα τι και μου τη βάζεις με στο μαξί μου. Λες να τη χώρισε ο Μπραντ για αυτά τα θέματα. Μα δεν έκανε, αυτή δεν δήλωσε ότι έκανε έρωτα με τον αδελφό της. Και μου τη βάζεις μες στο μαξί μου και ήταν όλοι από πίσω χαζοχαρούμενοι και έβλεπα και τον τέλος. Σώσον κύριε το λαό σου. Μιχάλης, ευχαριστούμε πολύ. Ρίξτε μου το χορηγό, θα μας τρελάνει ο Νικήτας. Μιχάλης Νικήτας κοντά μου. Μιχάλη καλημέρα. Μέρα. Τι γίνεσαι? Μια χαρά. Εντάξει. Σκεπτικό σε ακούω, σκεπτικό. Όχι, μια χαρά. Τα καράβια σου πέσαν έξω ή όχι, είναι μέσα κανονικά? Μια χαρά. Αυτό είναι ωραίο. Απλά σκεφτόμουν, άκουγα προηγουμένως τους δύο νεοδημοκράτες, ο ένας πρώην ο άλλος νυν, Ηλιάδης και Αχιλλέας,
ο Μέγας και προβληματίστηκα και εγώ με αυτά που άκουσα. Έβγαλε η δυσάρα ο Αχιλλέας ο Μέγας. Για τον Γιάννη τον Πεχράκη, ποιος είναι αυτός ο φωτογράφος, είναι που βραβεύτηκε με Πούλτζερ. Πού να ξέρω τώρα εδώ πέρα, έχω χάσει το λογαριασμό με τους Μπεχράκηδες. Το μόνο σίγουρο είναι, από τη δημοσιογραφική μας έρευνα, ότι στα ΕΛΦΕ, όπως μετονομάστηκε η Βουφουλού, είναι ο Διονύσης ο Μπεχράκης. Στην Ελαγρολίπ, που πήρε κομμάτια των ΕΛΦΕ και της λίπασματοβιομηχανίας, είναι ο Νίκος ο Μπεχράκης. Και στην PFIC, που και αυτή έχει κομμάτι εκεί στην Καρβάλη, μέσα στη λίπασματοβιομηχανία μας, είναι ο Κυριακούλης ο Μπεχράκης. Υπάρχει και ένας Γιάννης, αλλά αυτός έχει βραβευτεί με Πούλιτζερ φωτογραφίας, με βραβείο φωτογράφησης, γιατί φωτογράφησε γεγονότα. Κάτσε να πάρουμε και τον Παναγιωτόπουλο. Καλέστε και τον Παναγιωτόπουλο, ρε παιδιά, δεν απαντάει. Καλά, άμα δω εγώ ταυτί μου, θα σηκώσω το Κάτσε μωρέ Μιχάλη, για να μην λένε ότι δεν τους καλώ. Εγώ τους καλώ και επειδή δεν μου είπαν από το τηλεφωνικό τι έγινε, τους το ξαναλέω, πάρτε μου και τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο να δω αν θα βγει να απαντήσει. Παντελονάτα, τώρα παντελονάτα, εντελώς. Τώρα μας ακούνε από το γραφείο του, όπως με ενημερώνουν. Το ζήτημα είναι. Αυτό που είπε ο Αχιλλέας ο Μέγας είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν έχει πέσει γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία κεντρικά, να μην αγγιχτεί ο Λαβρεντιάδης λόγω του Μπεχρακέικου. Ναι. Επειδή ο Μπεχράκης, είπε ο Αχιλλέας, είναι, λέει, ο Λιβάνης, ό,τι ήταν ο Λιβάνης για τον Ανδρέα. Έτσι είναι. Ο Μπεχράκης για τον Μητσοτάκη. Πρόσεξε τώρα. Αυτό είναι πολύ βαρύ, Εδώ υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει μία παράδοση. Η οποία βλέπω συντηρείται ακόμα και σήμερα και θα σας πω ακόμα ένα γεγονός ακόμα πιο βαρύ. Υπάρχει μια παράδοση, όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος μου ο Πέτρος εδώ πέρα μου λέει, η Εύα Καηλή, λέει, μου λέει, ξέχασες να πεις ότι είναι και μια πολύ ωραία γυναίκα. Εντάξει ρε Πέτρο, το ξέχασα. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει μια παράδοση που θέλει σχεδόν όλους τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας να έχουν δίπλα τους πρόσωπα προερχόμενα από την αριστερά. Αχα. Λοιπόν, σας είχα πει. Σας είχα αναφέρει και να τα ξαναφέρω έτσι πολύ γρήγορα. Αυτούς οι οποίοι πλαισιώσανε την αυλή του Κυριάκου, που είναι ο Γεραπετρίτης, πρώην του ΓΑΠ σύμβουλος, ο Θόδωρος ο Πελαγίδης, ο Νεκτάριος του ΙΚΑ, παιδί του Σιμίτη. Και ο άλλος που κατηγορείται για παιδοφιλία. Άλλος, ο Γρηγοράκος που είναι τότε. Όχι, ρε, ο Γεωργιάδης, λέω, που κατηγορείται για παιδοφιλία. Εκείνος ήταν Νέα Δημοκρατία, για παιδεραστία κατηγορείται στη Μολδαβία. Άλλο. Έκανε όμως μια μεταγραφή. Φοβερή μεταγραφή. Πήρε τον Ρονάλντο ο Κυριάκος. Ποιο Ρονάλντο, μωρέ Μιχάλη. Θα μας τρελάνεις. Πήρε τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο. Τον γενικό γραμματέα της ΚΝΕ. Ο Μητσοτάκης τον πήρε αυτόν. Ναι. Τον Κνήτη. Ο πρώην γραμματέας της ΚΝΕ, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Και καμιά φούσκα να φάμε, Μιχάλη. Να φάμε. Και καμιά φούσκα. Έλα, για πες. Έχει, τώρα έχω τραβήξει έξω και το φουσκωτό να το καθαρίσω, να το κάνω. Θα δούμε τώρα. Άμα το τραβήξεις, πώς θα φάμε φούσκες, μωρέ Μιχάλη. Βγάλε και εσύ φούσκες πριν το καθαρίσεις. Για πες. Λοιπόν, διετέλεσε για πολλά χρόνια συνεργάτης επικοινωνίας του Κώστα του Λαϊώτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ναι. Όταν ήταν ο Λαϊώτης στο ΙΠΕΧΟΔΕ και όταν ήταν και γενικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ήταν ο συνεργάτης του σε θέματα επικοινωνίας. Αυτόν λοιπόν τον πήρε στην αυλή του ο Κυριάκος μαζί με όλους τους άλλους. Το τρελό ποιο είναι, ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ο βασικός μέτοχος της GPO, της εταιρείας που κάνει τις δημοσκοπήσεις. Βασικός μέτοχος μέσα που συμμετέχει με κεφάλαιο στην ίδια εταιρεία την GPO, ξέρετε ποιος είναι? Ο Γιάννης ο Καλογρίτσας, ο υιός του Χρήστου. Μάλιστα. Είδατε τι όμορφα, τι ωραία θα αρχίσουν να μας βγάλουν. Γι' αυτό πέφτουν τα τελευταία χρόνια όλες οι δημοσκοπήσεις έξω. Όχι, μα γι' αυτό θα αρχίσουν να μας σμπρώχνουν σιγά σιγά. Τώρα, άκουσα τον αγαπητό τον κύριο τον αγρότη με τα σπαράγγια, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν και κρατάνε τα χρήματα και χρωστάνε στους συνεταιρισμούς, το κράτος χρωστάει λεφτά. Δεν τα δίνει, δεν έχει λεφτά ο Τσίπρας και ο Καμένος. Και τώρα περιμένουν από τις τράπεζες να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Και όσοι είναι χρεωμένοι δεν τους δίνουν ρευστό. Συνεπώς, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Όχι, εγώ θα πω και κάτι άλλο όμως. Το Μητσοτακέικο μέσω των ΕΣΠΑ, μια και είναι περιφερειάρχης ο Μπακογιάννης,
πήρε 650.000 από ΕΣΠΑ για να φτιάξει το σπίτι του μπαμπά του, του Παύλου, του Μπακογιάννη, μουσείο. Από τα ΕΣΠΑ το πήρε. Τα πήρε με κάρτα. Είδατε λοιπόν τι διαπλοκή υπάρχει. Γιατί λέγατε προηγουμένως για τους Μητσοτάκηδες. Φοβερή διαπλοκή. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα και για τον, λέγατε και για τον, για τη Βουφουλού. Να θυμίσω κάτι, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι η ειδικότητά του... Ο Παναγιωτόπουλος απαντάει, για ενημερώστε με. Υπάρχει λοιπόν ένας στέλεχος... Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Όχι, λοιπόν... θα το σήκωνε. Τι ώρα είναι καταρχάς, 11, όχι, κατά, τις 10, κατά τις 10 ξυπνάει γιατί έχει βουλή. Yeah. Άρα τώρα πάνω πίνει καφέ, κάτσε, θα περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, ο νέος πρόεδρος της, της Άττικα Μπάνο, ο κύριος Πανταλάκης, που τον τοποθέτησε εκεί ο Στουρνάρας, έχει μια ειδικότητα, να κλείνει επιχειρήσεις. Έλα τώρα, μην το, ναι, μη το κατεμοιάζεις τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, έκλεισε την εμπορική, είχε, όχι εμπορική, την έκλεισε ο Στουρνάρας. Ποια τράπεζα είχε ο Πανταλάκης? Την αγροτική. Έκλεισε την αγροτική, την εμπορική την έκλεισε ο Στουρνάρας. Έκλεισε την αγροτική, όμως τον είχε βάλει ο Σιμίτης πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των χημικών βιομηχανιών της Βορείου Ελλάδος. Τις έκλεισε όλες, με εξαίρεση μονάχα την δικιά μας τη Βουφουλού. Γιατί τις έκλεισε όμως όλες? Όλες τις βιομηχανίες τις έκλεισε, τις χημικές. Αυτές που στη Θεσσαλονίκη υπήρχε χημική βιομηχανία που έφτιαχνε λιπάσματα, έτσι. Λοιπόν, γιατί τις έκλεισε? Τώρα κλείνει το πάζλ και φαίνεται ακριβώς ο σκοτεινός ρόλος του Πανταλάκη. Αυτοί όλοι δηλαδή πάνε από το ένα μαντρί στο άλλο, από το ένα κόμμα στο άλλο. Και εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Είναι αυτοί που λέμε που φέρουν το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί έκλεισε όμως τις χημικές βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος ο κύριος Πανταλάκης? Για ένα πολύ απλό λόγο. Το έχω πει, το έχω γράψει, το έχω φωνάξει, έχω μιλήσει σε καφενεία για το συγκεκριμένο, σε αγρότες, για το συγκεκριμένο θέμα. Τις μεγαλύτερες βιομηχανίες χημικών που κάνουν λιπάσματα... Μη με ρωτάτε για τον Παναγιωτόπουλο, εδώ στο Facebook έχω ερωτήματα. Μου λέει γιατί δεν το βγάζεις. Παιδιά, τον παίρνουμε, δεν απαντάει. Δεν βγαίνει. Έχει ενημερωθεί, αλλά δεν βγαίνει. Να μας πει ζωντανά εδώ για τον Λαβρεντιάδη. Αυτά που κατήγγυλαν οι ομογάλακτοι του τα είπαν. Ο Μέγας ο Αχιλλέας τον έχει στηρίξει στις εκλογές και ο Παντελής ο Ηλιάδης. Δεξιά, παιδιά, από τη Μακή, τη ΔΑΠ, την ΟΝΕΔ μαζί ήταν όλοι, χέρι-χέρι. Για μια Ελλάδα μεγάλη, πώς το λέγατε τότε, και εσείς ήσουν παλιά δεξιός, Μιχάλη. Ναι, εντάξει, και τι έγινε. Μαζί να κτίσουμε την ιστορία, να αφήσουμε ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα και αυτά. Ναι. Τώρα ο Παναγιωτόπουλος πρέπει να βγει, είναι σκληρή η καταγγελία του Αχιλλέα του Μέγα. Έτσι. Ότι φοβάται τον Πεχράκη και δεν μπορεί να πάει το κλιμάκιο, δεν μπορούσε να πάει το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό αν είναι εντολή και Μητσοτάκη, φτάνουμε πολύ πιο ψηλά. Ουδής άσφαλτος. Για να καταλήξω λοιπόν τις διασυνδέσεις που έχει η οικογένεια Μητσοτάκη με τις μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν στην Ανατολική Γερμανία και τώρα στην Ενωμένη Γερμανία, οι οποίες εταιρείες αυτές βιομηχανίες χημικών ανήκουν, έχουν χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα του Σόιμπλε, την KfW, KFW. Αυτές οι βιομηχανίες παράγουν λιπάσματα τα οποία κάπου πρέπει να τα πουλήσουν. Αγροτική παραγωγή δεν έχει η Γερμανία. Η Γερμανία κατασκευάζει μόνο μπουλόνια, BMW και ελαττωματικά Volkswagen. Οπότε κάπου πρέπει να πουληθούν. Έλα τώρα, μιλές ελαττωματικά τα Volkswagen. Γιατί είναι ελαττωματικά? Μια χαρά είναι. Αυτές οι βιομηχανίες, τα λιπάσματα τους, πρέπει να τα πουλήσουν στην μεγαλύτερη χώρα, στη χώρα που έχει τη μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή, που είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό τις κλείσανε όλες τις χημικές βιομηχανίες. Γι' αυτό πάει και για κλείσιμο και η Βουφουλού. Όταν είσαι αντιπολίτευση, πρέπει, αμή τι άλλο, κάντο και επικοινωνιακά για τα μάτια του κόσμου, πρέπει να είσαι κοντά σε αυτούς που διαμαρτύρονται από την κυβερνητική πολιτική και έχουν στοχοποιηθεί. 220 οικογένειες της Καβάλας που μας ακούν αυτή την ώρα, ακούν τα στελέχη, τα γαλάζια να λένε ότι εδώ υπάρχει σχέση Μητσοτάκη, Μπεχρακέικο και απευθείας μπλέκει και ο Λαβρεντιάδης. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βοηθήσει την Καβάλα και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Γυρνάνε την πλάτη όταν υπάρχουν τέτοιες οσμές. Και θα έπρεπε ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος να βγάλει ανακοίνωση
Γιατί ο θείος του του κληρονόμησε ένα βαρύ όνομα. Δεν μπορεί να το πηγαίνει αριστερά και δεξιά αυτό το όνομα κατά αυτόν τον τρόπο και να τον βρίζουν εδώ και πέντε μέρες. Και τι δεν του έχουν πει μέχρι και σε ποιο πλανήτη ζει. Του γράφουν. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ψήφισε την σύμβαση, υπερψήφισε τη σύμβαση για το ελληνικό. Φυσικά. Α, μπράβο, γιατί εδώ τι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, μωρέ Μιχάλη. Όχι, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνιόμαστε, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, η ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρών. Όλοι αυτοί ψηφίσανε, υπερψηφίσανε το νομοσχέδιο για το ελληνικό να πουληθεί έναντι πινακίου φακής. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και βλακόμετρο, έργα. Τι είπε ο Δημητριάδης αυτός, ο Μίμης Δημητριάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Κοζάνης. Στη Βουλή ανέβηκε στο Εύρανο πάνω και τι είπε. Δεν επιδιώξαμε, λέει, να ανεβάσουμε το τίμημα για το ελληνικό, γιατί θα πήγαινε στο χρέος. Τι λες, βρε ηλίθιε! Βλακόμετρο, ρε, πάει, τελείωσε, έκλεισε το βλακόμετρο. Δηλαδή θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερα, αλλά επειδή θα πηγαίναν στους δανειστές, δεν το κάναμε αυτό, για να μην επιβαρύνουμε το χρέος. Τι λέει ο άνθρωπος. Άλλον τ' άλλον. Τώρα, μετά από αυτό που έγινε, γιατί άκουσα και το πρωί που έβαλε στον Άδωνη, μετά από αυτό θέλω να μου πούνε. Καλά, με τον Άδωνη μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά είπε φοβερά και σκληρά πράγματα. Ποιος, ο Άδωνης. Να μας πει όμως ο Άδωνης γιατί υπερψήφισε καταψηφίζοντας τις προτάσεις Καραμαλή. Γιατί δεν μας το λέει αυτό. Γιατί υπήρχε σχέδιο επί Καραμαλή. Και τώρα ψήφισε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, καταψήφισε το σχέδιο του Καραμαλή. Να μας πει ο Άδωνης τι είναι. Αριστερός που ψηφίζει δεξιά νομοσχέδια ή δεξιός που ψηφίζει αριστερά. Εγώ ξέρω ότι ο Άδωνης είναι αυτός που είναι. Από το λαός πήγε στη δεξιά. Φιλελεύθερος, σου αρέσουν οι ιδιωτικοποιήσεις, του αρέσουν οι τηλεπωλήσεις. Είναι και παρορμητικός. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτό το άπεκτο, αυτός ο φοβερός, ο Μπαλτάς, αυτός ο υπουργός πολιτισμού που βγήκε πάνω χθες και προσπαθούσε να δικαιολογηθεί για το ελληνικό. Ο αριστερός. Ναι. Είναι άπεκτο. Αν καταλάβεις κάτι από αυτά εδώ που λέει, θα ήθελα να μου το εξηγήσεις. Πρόσεξε, ας τον ακούσουμε λίγο. Επιτρέψτε μου καταρχήν να πω έτσι, ανταποδίδοντας μια φιλοφρόνηση, ότι σε σχέση με τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, μου αρέσει η ομιλία σας. Είσαι ζωηρός, εφράδης, ζωηρεύετε τα αίματα όταν μιλάτε, σας παρακολουθούμε όλοι. Και ταυτόχρονα το καλό με αυτού του τύπου ομιλία είναι ότι αποκαλύπτετε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν σας είναι πλήρως συνειδητά στο ρυθμό τον κανονικό της ομιλίας σας. Τι εννοώ. Αναφερθήκατε πολλές φορές και με το γνωστό σας έντονο και ζωηρό τρόπο στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και αποδώσατε στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς όλα όσα συνέβησαν στη χώρα επί κυβερνήσεων δικών σας και κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι ως εάν η ιδεολογία της αριστεράς όλα αυτά τα χρόνια να κυριαρχούσε υπογείως, να σας εμπόδιζε να κάνετε πράγματα που θέλατε κατά τον φιλελευθερισμό, μια και το είπατε έτσι, που προκρίνεται και ούτω καθεξής. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, αναφερόμενο σε αυτό το κομμάτι της ομιλίας σας, να πω ότι μου θυμίζει, θέτοντας λίγο στρεβλά το Μάρξ, μια φράση. Ένα φάντασμα πλανιέται στη Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα της ηγεμονίας της αριστεράς. Και το ασυνειδητοποίητο αυτού του φαντάσματος και αυτής της αντίληψης, νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε αν πάμε σε ένα άλλο μεγάλο στοχαστή, το στοχαστή που είναι ο Φρόιντ. Πάμε λοιπόν μέχρι Φρόιντ για να εξηγήσουμε για το ελληνικό τι ακριβώς έγινε. Ωραία το είπε για το στοχαστή. Να σας πω εγώ έναν άλλο στοχαστή που με πάει το μυαλό μου εκεί. Γιατί ψήφισε για το ελληνικό, μπορείς να μου πεις, που κόβανε τα σύρματα επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ναι, άκουσε λοιπόν τώρα. Εμένα μου θύμισε έναν άλλο στοχαστή, τον Ισνογκούτ. Τον ξέρεις τον Ισνογκούτ? Ο Βεζίρη στη θέση του Βεζίρη. Είναι αυτό που σε είπα προηγουμένως. Να μας πει οι ΣΥΡΙΖΕΙ να μας πούν αν, γιατί εφαρμόζουν δεξιές πολιτικές και οι δεξιοί γιατί εφαρμόζουν αριστερές. Πάνε και ψηφίζουν τα δικά τους τα μνημόνια. Πάνε και ψηφίζουν νομοσχέδια δικά τους. Είναι ο Βεζίρης στη θέση του Βεζίρη. Ένας όμως δεν βγαίνει ο Άδωνης ο Μάγκας να πει για σταθείτε ρε παιδιά εδώ. Εδώ έχουμε ότι οι τέσσερις γραμματείες που στηρίζουν τον Πρωθυπουργό παίρνουν 7,5 εκατομμύρια το χρόνο. 7,5 εκατομμύρια Βασίλη, το χρόνο. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
Σας ακούω τόση ώρα και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Σταύρε, μάλιστα χαρακτηρίζεις και ανθρώπους ως δεξιούς, κεντρώους. Και εσύ δεξιός ήσουν παλιά. Υπάρχει τώρα ιδεολογία, ρε Σταύρε, πιστεύεις? Υπάρχει ιδεολογία που μπορεί να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή? Σε ποιον βουλευτή κουβαλούσες ψήφους όταν ήσουν αδεξιός? Κάσε ρε τι έγινε στο παρελθόν. Όχι, πες μου σε ποιον. Όταν μιλάς για παρελθόν, τι να σε πω, ρε, στον Καλατζή πήγαινες, πού πήγαινες? Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ τώρα μου θυμίζει στη γειτονιά μου είχα ένα παλιό σπίτι το οποίο έμεινε σε 4 αδέρφια. Το πήραν τα 4 αδέρφια, υπογράψαν να γκρεμιστεί το σπίτι και μετά διαφωνούσαν πώς θα γκρεμιστεί, ρε Σταύρε. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει τώρα με την Ελλάδα? Καλό το παράδειγμα που έφερες. Υπογράψαν όλοι να διαλυθεί η Ελλάδα και τώρα μαλώνουν και σαν τα κοκόρια πώς θα τη διαλύσουν. Και ποιοι θα τη διαλύσουν πιο καλά. Υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε, στον κόσμο. Πορτοφανές είναι αυτό, ρε. Και εμείς καθόμαστε και τους ακούμε, ρε. Ακούμε τον Παπαδάκη το πρωί, ακούμε. Λες και είμαστε βόδια, ρε. Που όχι, ο Παπαδάκης δεν φταίει. Ακούς πολιτικούς. Οι πολιτικοί ευθύνονται για την κατάσταση, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι. Μην τα ρίχνετε όλα σε εμάς. Κατά 60% φταίνει οι δημοσιογράφοι και κατά 40%. Να σου πω ακριβώς. 40% οι δημοσιογράφοι. 50% η πολιτική και 10% ο λαός. Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όποιος θέλει να παρέμβει, αφήστε το 23-23-22. Είναι ανοιχτό. Ερωτήσεις που θα έπρεπε να γίνουν στη Βουλή είναι σαν αυτή που σας είπα προηγουμένως. Ότι οι 4 γραμματείες του Μαξίμου κοστίζουν 7,5 εκατομμύρια το χρόνο. Οι γραμματείες, όχι οι γραμματείς. Έτσι, αυτοί που δουλεύουν εκεί πέρα μέσα. Ξέρετε πόσο πληρώνει ο ελληνικός λαός το γραφείο του Φλαμπουράρη? 374.000. Του Δραγασάκη 315.000. Της Γεροβασίλη 342.000. Πληρώνει ο ελληνικός λαός τα γραφεία τους. Για να βγαίνουν να μας λένε τι, ρε παιδιά. Ψάχνουν να βρουν ισοδύναμα. Να τα ισοδύναμα. 7,5 εκατομμύρια ευρώ κοστίζουν οι 4 γραμματείες που στηρίζουν τον Πρωθυπουργό. Θα τρελαθούμε. Είναι δυνατόν? Βγήκε τώρα πρόσφατα, βγήκε προχθές το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, πόσο φέσουσαν την Τράπεζα Αττικής, τα δύο κόμματα. 13 εκατομμύρια. Νέα Δημοκρατία. Εγώ ξέρω ότι αν ήμουν ο Στουρνάρας και η γυναίκα μου είχε δουλειά με το Κελπνό που βρωμούσε, γιατί εγώ το Κελπνό το πολέμησα και έβγαλα τις βρώμες τότε που ήταν όλα και έχουν αναρτηθεί όλα στο διαδίκτυο και μας κάνανε και συνεντεύξεις κάτω από την Αθήνα και μας πέρανε και τα σχετικά και βγάζανε τη βρωμιά με τη διαφήμιση και δίνανε σε όλα τα μέσα τότε τα Πασόκια. Αυτά όλα βγήκανε, αλλά το θέμα είναι δεν έχει καθαρίσει ακόμα αυτός ο Βόρβορος. Αυτά όλα, αυτά τα, να μην τα χαρακτηρίσω, που παίρναν τα λεφτά για να κάνουν πρόληψη στα νοσήματα, στα βαριά νοσήματα και τα κάνανε βίλες, εξοχικά και όλα αυτά που έχουν γίνει. Και η γυναίκα του Στουρνάρα, του κεντρικού, του μεγάλου τραπεζίτη, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς τα παίρνει αυτά. Με την αξία της. Ή αλλιώς. Ένας χρηματοδότης του Γιάννη του Μπεκράτη. Ύστερα σου λέει δεν θα πάνε να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή και δεν θα πάνε να ψηφίσουν τα μικρά κόμματα οι Έλληνες. Θα πάνε να ψηφίσουν μικρά κόμματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Και τους επαμύτες μέσα και τους άλλους. Μια και αναφέρθηκες για το Κελπνό, να σου πω ότι ένας από τους χρηματοδότες σε μια πρόσφατη έκθεση που έκανε στο Μέγαρο Μουσικής ο Γιάννης τον Πεχράκης, που μάλλον πρέπει να είναι η συνωνυμία του φωτορεπόρτερ, ήταν και το Κελπνό μέσα χρηματοδότης. Έτσι. Ναι, αφού μοίρασαν, είχαν ένα κουμπαρά εκεί και ήταν ο σκοπός ενημέρωση για βαριά νοσήματα και αυτοί το μοιράζανε κατά το δοκούν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι αυτά που είπα ήταν εξαιρετικά. Να προσθέσω μόνο κάτι, ότι πρόσφατα... Άσε να τα κρίνει ο κόσμος αυτά που λες, ναι, και να ξέρεις ότι έχεις πάντα καλό ρεπορτάζ και βγάζεις ειδήσεις που κανένα μέσο δεν τις φιλοξενεί. Αυτή είναι η διαφορά. Προχθές στη Λάρισα, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, εκδίκαζε μια υπόθεση μιας καθαρίστριας, η οποία είχε πλαστό απολυτήριο δημοτικού, 52 χρονών, καθαρίστριας σε παιδικό σταθμό, αντί να έχει απολυτήριο 5ης δημοτικού όπως ήταν, για να μπορέσει να μπει ως καθαρίστρια για τα 20-25 χρόνια που δούλεψε, είχε πλαστό και το έψιλον το είχε κάνει σίγμα τάφ, 6η δημοτικού. Και έφαγε, ξέρετε πόσο, η ποινή, 15 χρόνια κάθριξη. Δεν μου λέτε ρε μάγκες, για να κάτσουμε να αρπάξουμε πρώτα τον Κοτζιά,
ο οποίος μέσα στο βιογραφικό του εξακολουθεί και λέει ότι ήταν καθηγητής στο Χάρβαρντ, χωρίς να ξέρει αγγλικά. Αυτό δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Και αυτό όχι μόνο κακούργημα, αλλά είναι και σφετερισμός εξουσίας. Σοφία! Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Σοφία, γεια. Γεια σου Νικήτα. Και ο Φίλης δεν έχει πτυχία, οι περισσότεροι είναι χωρίς πτυχία, ενώ είναι υπουργός παιδείας. Ο άλλος ο κύριος που είναι στη φυλακή δεν είχε περιτήσει ποτέ στην πατρίδα του και ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας. Θέλει να βγει τώρα ο Άκης με βραχιόλι, λέει, θέλει να βγει. Τα ίδια και ο Παπαντονίου, τα ίδια. Όλοι που ήταν υπουργοί Εθνικής Άμυνας, ελάχιστοι είχαν υπηρετήσει. Αν το ψάξουμε τώρα, τι να πεις και τι να καθαρίσεις. Αλλά εγώ διαφωνώ πλήρως, επειδή είσαι δημοσιογράφος, θέλεις να υποστηρίξεις και λίγο το συνάφη σου. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εν γέννη δημοσιογράφοι. Γιατί από την αρχή που ξεκίνησαν τα μνημόνια, να μην ξεχάσουμε ότι βομβάρδιζαν και προπαγάνδιζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο τη μία άποψη, το μνημόνιο. Δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος που να μπορούσε να πάει στις εκπομπές τους για να πει την αντίθετη άποψη. Τους είχαν όλους αποκλεισμένους. Δεν φταίνουν οι δημοσιογράφοι, παίρνουν εντολή από τους ιδιοκτήτες των καναλωγών τους. Έτσι η καναλάρχηση μεγάλη. Όπως ο Αλαφούζος το είπε καθαρά, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός και δεν θέλω να είμαι αντικειμενικός. Επομένως αυτό σήμερα που κλαίνω όλοι μαζί για την πολυφωνία. Ποια πολυφωνία είχαμε? Ακουγόταν τίποτα άλλο εκτός από το μνημόνιο? Σήμερα βλέπω τον συνάδελφό σου, τον κύριο Καμπουράκη, ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του από το Μέγκα, να περιφέρεται στα κανάλια και να λέει ότι τη φτώχεια έξω που βλέπει, φρικαλέα λέει η κατάσταση. Βρε άνθρωπε μου, όταν ήσουν εκεί, ωραία στην εκπομπή σου το πρωί απέναντι με τον οικονομέα, το μόνο που έβλεπες, δεν έβλεπες φτώχεια, δεν έβλεπες καμιά φρικαλαιότητα, δεν έβλεπες τίποτα, ούτε αυτοκτονίες, τίποτα. Έβλεπες φοροφυγάδες σε όλους συνήθιν τους μικρομεσαίους, τους λέγανε φοροφυγάδες. Βλέπανε με τους δημοσίους υπαλλήλους που ήταν αρχιτεμπέληδες και φακελάκηδες και έβλεπαν μαϊμούς συνταξιούχους. Πώς ξαφνικά ανένυψαν όλοι αυτοί και βλέπουν τη φτώχεια δίπλα? Επομένως έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, για να μην πούμε και το άλλο, Νικήτα μου, που πηγαίνανε στο Χίλτον και στη Μεγάλη Βρετάνια και παίρνανε σεμινάρια από το Δουνουτού, τι να μας λένε. Θα τα ξεχάσουμε αυτά? Όχι, γιατί να τα ξεχάσουμε? Το ίδιο γίνεται και σήμερα με τη σημερινή κυβέρνηση. Και επειδή λένε ότι... Θέλω να πω ότι ο κύριος Μπεχράκης δεν είναι μόνο, είναι και ανεψιός του Μητσοτάκη, έτσι να ξέρουμε και τι λένε. Ναι. Δεν είναι μόνο απλά ο Λιβάνης. Πόσα ξέρετε εσείς οι δεξιοί, ρε παιδί μου, πόσα ξέρετε? Μα είναι γνωστό χρόνια ολόκληρα. Από τον Θεόδωρο Μπεχράκη, μην είναι χρόνια γνωστά αυτά τώρα. Η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είπε δηλαδή και αποκάλυψε τη βόμβα που έριξε σήμερα στα Ερτζιανά της Καβάλας ο Αχιλλέας ο Μέγας. Εσύ το συνυπογράφεις. Αν βάλεις, όχι, ξεχνάς. Αν βάλεις παλαιότερες εκπομπές, το έχω πει εγώ εδώ και όταν ξεκίνησαν από το Μάιο τα γεγονότα της Βουφουλού. Όχι, δεν μου είπες, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αγγίξει τη Βουφουλού λόγω Μπεχράκη. Αυτό δεν μου το είπες. Το είχα πει το ίδιο ότι ήταν και ανεψιός του. Δεν μου είπες ότι δεν την αγγίζει όμως η Νέα Δημοκρατία λόγω του Μπεχράκη. Βεβαίως. Ο Τζίπρα για να δώσει λύση στη Βουφουλού δεν τον... Έχεις την εντύπωση ότι αυτοί διαφωνούν. Διαφωνούν για το διαθήνε. Μα θα παραιτηθεί ο Παπαφιλίππου, είπε. Να σου πω ότι διαφωνούν. Θα παραιτηθεί ο Μορφίδης. Θα φύγει από τα 6.000 το μήνα και θα ξαναπάει στα 960. Βρε, όλοι οι παρικούντες εν τη Ιερουσαλήμ ξέρουν τι έγινε. Όταν, αν το κάνει, θα του πεις μπράβο, όπως το έκανε ο Ηλίας ο Ιωαννίδης και η Αλεξάνδρα Ιτσανάκα. Αφήσαν τα 6.000-7.000 το μήνα. Θα τους πεις μπράβο. Κοίταξε, εγώ στο έχω πει και άλλη φορά και το επαναλαμβάνω. Ότι για κάτι που δεν μου αρέσει στον Αλέξη τον Τζίπρα είναι ο χαρακτήρας του. Δηλαδή αδειάζεις έτσι στην ψύχρα, γιατί αυτοί όλοι είναι κοινικοί. Η πολιτική, μελίτα είναι μια βρώμικη υπόθεση. Δεν έχουν συναισθήματα. Βλέπεις, αδειάζεις τον βουλευτή σου που σε στηρίζει, γιατί άμα φύγουν αυτοί οι τρεις βουλευτές από εδώ έχει πέσει η κυβέρνησή του. Τον αδειάζεις, τον λες παλαβό, δηλαδή τρελό, έναν μορφωμένο άνθρωπο ότι δεν ήξερε που έπαιρνε και κάθεται ο άλλος και το ανέχεται. Εγώ αν ήμουν, θα του έλεγα άντε και εσύ και η κυβέρνησή σου, άντε γεια.
Λοιπόν, δεν υπάρχουν όμως τέτοιοι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δεν λεγόταν αυτά και παλαιότερα μέσα στη Βουλή. Δεν φώναζε γνωστό τον κύριο τότε που είχε εκπρόσωπο τύπο Καραμαλής. Δεν τον φώναζαν μέσα στη Βουλή ο συγκεκριμένος ο Χοντρούλης Σαλόμη. Τα ξεχάσαμε αυτά τις βαριές κουβέντες που φωνάζαν μέσα στη Βουλή και αλληλευριζόταν ο ένας με τον άλλον και μετά καθόταν στο καφενείο της Βουλής, πήραν τα ούσια και γελούσαν εις βάρος του ελληνικού λαού. Γιατί αυτούς όλους, το δίπολο αυτό, τραπεζίτες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτικούς, άμα τους γυρίζεις ανάποδα, θα βρεις και μισό χρέος της χώρας. Προχθές πολύ ωραία εδώ στη Βουλή το είπε ο συγκεκριμένος, αυτός που είχε την Αυριανή, που έλεγε ο Παπαντρέας, θυμάσαι το Ευαγγέλιο του Παζόπη είναι η Αυριανή. Όταν το ρώτησαν τον Γιώργο τον Κούρη, ο οποίος είναι και αθυρόστομος, όταν το ρώτησαν εκεί για τα δάνεια αυτά, ποιος θα πληρώσει τα δάνεια του Άλτερ, γύρισε και είπε με ένα κινησμό, αυτοί που θα πληρώσουν και τα δάνεια του Μέγκα, του Σκάι και όλων των υπολείπων, δηλαδή ο ελληνικός λαός. Περί αυτού πρόκειται, γιατί συζητάμε το ότι πάνε και ψηφίζουν τα νομοσχέδια όλοι μαζί. Όταν έγιναν εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το ξέρουν μέσα στα πηγαδάκια. Και με αυτό ολοκληρώνεις. Θα σου πω ότι αυτό είναι ρεπορτάζ. Γιατί ψιθυρίζεται, αλλά όπου υπάρχει ψήφιρος, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και ανοίξαν, γιατί έγιναν οι εκλογές, και ανοίξαν τα ψηφοδέλτια και είδαν μέσα ότι προηγείται ο Μαράκης και ο Τζιτζικώστας και ότι ο άλλος δεν είχε ούτε έναν ψήφο μέσα. Κάναν δίθεν ότι κάναν λάθος στο λογισμικό και μετά βάλαν την περιβόητη Vodafone. Τη θυμάσαι τη Vodafone με τον Τζαλικίδη και όλα αυτά με τις παρακολουθούσεις. Γίνονται και αυτά. Και όχι, βάλαν αρχηγό το Μητσοτάκη, ναι. Το Μητσοτάκη το συγκεκριμένο που ξέρουν τι είναι. Καταρχάς η οικογένεια Μητσοτάκη δεν είναι αγαπητή στον ελληνικό λαό. Φτάνει τώρα, μην μου λες άλλα για το Μητσοτάκη, εγώ μην μου λες άλλα σήμερα. Όποιος μου πει το αντίθετο δεν είναι αγαπητή στον ελληνικό λαό. Είδαμε και την κυρία Μπακογιάννη όταν έκανε δικό της κόμμα. Δεν την ψήφισε κανένας. Σοφία! Και αυτούς που την ακολούθησαν. Και βγάλαν το Μητσοτάκη για να στηρίζει αυτά όλα τις ιδιωτικοποιήσεις και τέτοια τον Τσίπρα. Περί αυτού πρόκειται. Σοφία! Νικήτα μου, κοροϊδεύουν και οι μεν και οι δε τον ελληνικό λαό. Σοφία! Συγκεκριμένα. Σοφία! Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και εσύ. Έλα, Μιχάλη. Βγαίνει και ένα. Κάτι αισιόδοξο θέλω. Α, το αισιόδοξο, μάλιστα, ναι. Λοιπόν. Η βίλα, η ροζ βίλα της Δήμητρας Γιάννης. Τι έπαθε η Δήμητρα? Το ακίνητο είναι. Παίρνει τη μισή σύνταξη του Αντρέα, ναι. Και την άλλη μισή την παίρνει η Μάργαρετ. Ωραία, λοιπόν, το συνολικής επιφανείας 445 τετραγωνικά μέτρα κτίσμα με έναν κήπο 798 τετραγωνικά, ναι, μέτρα. Έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί στις 8. Όχι ρε παιδιά, 17, όχι ρε για παιδιά. Για 1.030.000 ευρώ. Εκεί που έκανε αβυσαλαίως έξω ο Αντρέας, εκεί πέρα, ναι. Αυτό το πράγμα, αυτή η έκταση εκεί, αυτό το οικόπεδο θα πουληθεί. Ναι, βγαίνει 8 Μαρτίου του 17, βγαίνει σε πληστηριασμό. Ξεχάσαμε τα 500 εκατομμύρια. Πόσο είναι η σύνταξη χείρας πρωθυπουργού, ξέρεις? Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Δεν ψάξε ρε Μιχάλη, αφού έχεις χρόνο. Άμα είναι το 50% να μην είναι καμιά 50.000 το χρόνο. Και δεν τις φτάνουν 50 χιλιάρικα. Αυτή ήταν στην Ολυμπιακή, δεν ήταν? Στην Ολυμπιακή αεροσυνοδός δεν ήταν? Ναι, αεροσυνοδός ήταν. Παίρνει και από εκεί σύνταξη, δεν ξέρω. Θα παίρνει και κανένα 800, κανένα χιλιάρι από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ξεχάσαμε τα 500 εκατομμύρια δραχμές που έδωσε ο Παπούλιας για τη βίλα. Εντάξει, δώσανε. Γιατί το. Καταρχάς ο Αντρέας ήταν σαν το Βοσκόπουλο. Δεν ήξερε το νόμισμα, δεν ήξερε πόσο κάνει ένα κομμάτι, πώς το λένε, τυρί ή ένα κιλό ψωμί. Δεν ήξερε. Δεν γνώριζα, αλλά όταν αγάπησε, ακόμα και τον πρωθυπουργό, αυτό που λέμε τρίχα, τραβάει και καράβι, του λέει Δήμητρα, ένα σπίτι να στεγάσουμε τον ερωτά μας. Παίρνει τρεις φίλους ο Αντρέας και του τσοντάρουνε μερικά χρήματα. Ήτανε, εντάξει, δεν πήγε να κλέψει καμιά τράπεζα όπως κάνουν όλοι. Ξέρεις τώρα το κλέψει με το δάνειο, αυτά τα θαλασσοδάνεια. Υπήρχε μια διαφορά όμως μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ για 5-6 χρόνια περίπου δεν κλέβανε. Κλέψαν όταν έδωσε το σύνθημα. Ναι, μετά. Μετά από 5-6 χρόνια. Τσοβόλα. Έδωσε το περιβόητο σύνθημα ο Ανδρέας Παπανδρέου στον διοικητή της ΔΕΗ τότε. Και πες του είπε, το. Είπαμε να κάνεις 500 ευρώ δώρο στον εαυτό σου, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, Μιχάλη! Έτσι έπεσε το σύνθημα και ενώ σε αντίθεση, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με το που βγήκαν από την πρώτη μέρα που βουτήξαν όλοι με στο μέλι. Μιχάλη, περιμένετε ρε παιδιά λιγάκι να δείξετε το ανθρώπινο πρόσωπο που πριν βγάλεις τη βάρκα, βγάλε καμιά φούσκα να φάμε, γιατί δεν σωζόμαστε με τίποτα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ραδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών.
Το ραδιόφωνο των ακροατών, το ραδιόφωνο της Καβάλας, το ραδιόφωνο που εξακολουθεί να δημοσιογραφεί και να αποκαλύπτει όλα αυτά που δυστυχώς δεν βγαίνουν, δεν προβάλλονται και είναι μία είδηση που έσκασε βόμβα χθες, επιβεβαιώθηκε σήμερα από την εκπομπή μας, ανακαλύψαμε και τον τέταρτο Μπεχράκη. Αλλά όχι σε εταιρεία του Λαβρεντιάδη, αλλά στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, στην Πειραιώς, 62, στο Μοσχάτο. Και εδώ λοιπόν θα περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις του κόμματος και του ενός βουλευτή, ο μόνος που θα έπρεπε να κάνει αντιπολίτευση και να έτρωγε τα σίδερα στην κυρολεξία με τα καμώματα Λαβρεντιάδη, είναι ο Παναγιωτόπουλος ο Νίκος, ο οποίος και αυτός κρύφτηκε στο σπίτι του στο Κολωνάκι μετά το φιάσκο της επίσκεψης Καραμαλή και αφού τον ξεφωνήσανε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Χημικές Βιομηχανίες, τον ξεφωνήσανε οι εργαζόμενοι στην Καβάλα, 220 οικογένειες και φυσικά οι αποκαλύψεις του Αχιλλέα του Μέγα, στελεχάρα της Νέας Δημοκρατίας, είναι κατακλυσμιές και η επιβεβαίωση της απασχόλησης με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στη Νέα Δημοκρατία, στα κεντρικά, ενός ακόμα Μπεχράκη, υποδηλώνει μαζί με αυτά που αποκάλυψε ο Αχιλλέας ο Μέγας, ότι όταν λέμε Μητσοτάκης μιλάμε για οικογένειες Μπεχράκης και Μητσοτάκης που ταυτίζονται. Ήτανε, λέει, σαν το λιβάνι για τον πατέρα του Κυριάκου, τον Κώστα, τον Μητσοτάκη, ο Διονύσης ο Μπεχράκης. Ο σημερινός διευθυντής των ΕΛΦΕ. ΕΛΦΕ με το όνομα ο Λαβρεντιάδης, τη Βουφουλού όταν την πήρε. Μιχάλης Νικήτας κοντά μου. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Αν θυμάστε... How are you? Μήπως έχετε και στην Ηρακλήτσα κανένα Μπεχράκη? Δεν ξέρω. Μη γελάς ρε Μιχάλη. Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν δηλαδή να μας δουλεύουν ολόκληρη τοπική κοινωνία, ψιλόγαζοι οι νεοδημοκράτες, και να νομίζουν ότι εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι της Καβάλας τρώμε κουτόχορτο? Εδώ δεν δούλεψε η Κωνσταντοπούλου τους απεργούς, τους απολυμμένους της Βουφουλού? Ναι ρε παιδί μου, αλλά ξεφτυλίστηκε ολόκληρος βουλευτής. Δηλαδή μετά τη ξεφτύλα Εμμανουηλίδη στη Θάσο, που βγαίνει ο Τσίπρας χαμογελαστός, χαχαχά, χουχουχού, ο Τάκης δεν ήξερε που έπαιρνε, έκανε λάθος το παιδί. Και έχει ο Τάκης, ο Εμμανουηλίδης, έχει τα διπλά χρόνια από τον Αλέξη. Περίπου. Τον έστειλε αδιάβαστο. Αντί να πει στο Υπουργείο έχουμε τα γνωστά γραφειοκρατικά, ρε παιδί μου, αυτή η τηλεφωνήτρια και αυτά. Ρίχνει το. Ένα μπράβο. Ναι. Ένα μπράβο στον βουλευτή. Φυσικά του... κατέρευσε ο Τάκης ο Εμμανουηλίδης. Και αντί λοιπόν αυτό μετά την γκάφα και το άδειασμα Τσίπρα, τώρα έχουμε το άδειασμα της Νέας Δημοκρατίας, τους απεργούς των λοιπασμάτων, σε όλες τις οικογένειες αυτές που περιμένανε τη Νέα Δημοκρατία να δώσει λύσεις εκεί που δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ο μόνος που μπορεί να δώσει λύσεις σήμερα, και το λέω αυτό στα λοιπάσματα, παιδιά, μαύρο, μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν βγουν και τα περιπαρέτησης και τα λοιπά σχήμα χωρίς Λαβρεντιάδη που υποσχέθηκε ο Παπαφιλίππου, ο Μορφίδης και ο Μανουηλίδης, δεν υπάρχει σωτηρία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία. Αυτό γιατί αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει τίποτα. Θέλει Λαβρεντιάδη και τον Μπεχρακέικο εκεί κάτω. Ναι. Να θυμίσουμε εδώ πέρα που είχα γράψει και ένα άρθρο στην εφημερίδα. Γι' αυτό δεν τους δέχτηκε και στην Αθήνα όταν πήγανε κάτω ο Βογιατζίδης, ναι, και άλλοι. Μου λέει τώρα εδώ ο Αχιλλέας. Αχιλλέα, ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Δεν τους δέχτηκαν, ναι. Να θυμίσουμε και το φιάσκο που έγινε με την Κωνσταντοπούλου, που βγήκα εγώ μετά με το άρθρο και αποκάλυψα ότι ο Λαβρεντιάδης, όταν κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως που έστειλε στον πρώην συνεργάτη του τη γλάστρα με τη βόμβα και δεν έσκασε στα χέρια του πρώην συνεργάτη του, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως. Υπεράσπιση του Λαβρεντιάδη τότε ήταν ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Δηλαδή πήγε η κυρία Κωνσταντοπούλου να υπερασπιστεί τους απολυμένους ενάντια στην οικογένειά της που τα έχει οικονομήσει από τον Λαβρεντιάδη. Γιατί και η αποφυλάκηση του Λαβρεντιάδη έγινε με σκεπτικό που κατέθεσε στα δικαστήρια ο Κωνσταντόπουλος. Δηλαδή συνεχίζει ο Κωνσταντόπουλος και είναι νομικός συμβούλος του Λαβρεντιάδη. Και βγήκε τώρα η ζωή η Κωνσταντοπούλου να πάει εκεί να πάρει το μέρος ποιον? Των απολυμένων. Κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Έτσι. Εγώ θα ήθελα όμως να σταθώ, γιατί είμαι και οργισμένος και αγανακτισμένος και θυμωμένος και λυπάμαι πάρα πολύ, θα ήθελα να σταθώ στην χθεσινή δήλωση του Φίλη,
ο οποίος είπε ότι η Εκκλησία έχει συμβάλει στην ηθική έκπτωση της κοινωνίας. Και ρώτησε μάλιστα με ποιο μέρος ήταν η Εκκλησία και επί Χούντας και επί Κατοχής. Λοιπόν, η Εκκλησία έχει συμβάλει στην ηθική έκπτωση της κοινωνίας. Δηλαδή η Εκκλησία φταίει που σήμερα η κοινωνία είναι απαθής απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται εις βάρος της. Η Εκκλησία δηλαδή φταίει που η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Η Εκκλησία φταίει που οι Έλληνες τρώνε το ένα μνημόνιο πίσω από το άλλο. Η Εκκλησία φταίει που το όχι το κάνανε οι ψευτοαριστεροί νεοταξίδες, το κάνανε ναι. Για όλα δηλαδή φταίει η Εκκλησία, άρα και ο Θεός δηλαδή. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερο, για τη Χούντα όταν είπε τι έκανε η Εκκλησία. Ό,τι έκανε και η κοινωνία, αγαπητέ φίλοι. Γιατί η ελληνική κοινωνία με ποιον ήτανε τότε. Με τη Χούντα δεν ήτανε. Δηλαδή όσο αντισταθήκαν στη Χούντα οι Έλληνες... Κάτσε ρε Μιχάλη τώρα, είναι ώρα με την Ελλάδα να ανατρέχει το ΙΚΑ και το ΤΕΒΕ στο Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, να σπάει κουμπαράδες για να πληρώσει μέχρι το Δεκέμβριο συντάξεις. Όχι, δεν το διέψευσε. Το διέψευσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ ότι δεν θα πειράξει τον κουμπαρά. Δεν είναι θέμα διάψευσης. Είναι θέμα ότι αυτά όλα έχουν υποθεί, ψάχνουν χρήματα, δεν έχουν χρήματα, γιατί μέχρι 10 Οκτωβρίου περιμένουν να κάνουν, να κλείσουν αξιολογήσεις και όλα αυτά τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε 2,8 περίπου δις. Ναι, αυτά οποίο... λοιπόν, αν δεν δοθούν μέχρι τον Οκτώβριο και πάμε Νοέμβριο, θα πάμε αναγκαστικά να πάμε να σπάσουμε κουμπαράδες. Αντί λοιπόν οφείλει να φροντίσει να κάνει όλα αυτά που πρέπει, γιατί ταλαιπωρείται κόσμος με τα παιδιά, πρέπει να πηγαίνουν άλλες ώρες πια στα σχολεία. Τα υπεραστικά κτέλ δεν μπορούν να πάνε τις ώρες που θέλει οφείλει. Έχουμε διάφορα περίεργα μέσα στα σχολιά, με τις προσευχές, με τα μαθήματα θρησκευτικών, με τις απουσίες εκπαιδευτικών. Αντί λοιπόν να καθίσει και να σκύψει σε αυτό το θέμα, κάθεται και τα βάζει με τα ιερά και τα όσια της φυλής μας και λέει τώρα να ανοίξουμε θέμα. Έτσι. Για να αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο από τα πραγματικά και να δούμε τώρα, ρε παιδί μου, ποιοι θέλουν να τα βάλουν με την Εκκλησία, γιατί επί κατοχής ή επί Χούντας το ένα ή το άλλο. Αυτά είναι κατευθυνόμενα. Ο κατακτητής πάντοτε, όταν επελάβει σε μια χώρα, δύο ανθρώπους σκοτώνει σε ένα χωριό. Τον δάσκαλο και τον παπά. Εδώ όμως δεν έχουμε μόνο τον πόλεμο που γίνεται από το φίλη στη θρησκεία, έχουμε και τον πόλεμο που γίνεται στη γλώσσα. Μην ξεχνάμε ότι... Είναι απαράδεκτος ο φίλης. Απαράδεκτος. Ξεχνάμε και τον πόλεμο στη σημαία. Έτσι. Και εμείς καθόμαστε και τους βλέπουμε. Όμως, επειδή έχω το βιβλίο που έκανε δώρο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στον πρόεδρο της Βουλής, θα σας πω... Στις τελευταίες σελίδες, είναι 580-600 σελίδες κοντά είναι, στις τελευταίες σελίδες θα σας πω μονάχα δύο συγκεκριμένα πραγματάκια. Τι έκανε η Εκκλησία δηλαδή επί κατοχής. Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος μαζί με τον πρόεδρο της Ζακύνθου Λουκά Καρέ κλήθηκε από τον Γερμανό Φρούραρχο το 1943 και του ζήτησε να του δώσει κατάλογο με τους Εβραίους που μένουν στο νησί. Την επόμενη μέρα πήγε ο Μητροπολίτης μαζί με τον Λουκά Καρέ, τον πρόεδρο της Ζακύνθου, του δώσανε ένα φάκελο με δύο ονόματα. Το ένα ήταν του Μητροπολίτη και το άλλο ήταν του Προέδρου. Και οι δύο εκτελέστηκαν. Ο Σακελάριος Νικόλαος, ετών 58, και ο Αναστάσιος Σπανός, ετών 67, εκτελέστηκαν, ήταν δύο ιερείς, οι οποίοι κλήθηκαν από τον φρούραρχο της κοινότητας Τσαριτσάνης στις 12 Μαρτίου του 1943, και απίφθινε σε αυτούς, τους ιερείς δηλαδή, τους δύο που προανέφερα, αυστηρότατη σύσταση να υποδείξουν πού κρύβονται οι αντάρτες. Αρνήθηκαν και η άρνησή τους ήταν η αιτία να δοθεί από τον φρούραρχο Γερμανό διαταγή να τυφεκιστούν παρόντος όλο του χωριού στην πλατεία του χωριού. Τρίτον, αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Σάρος, ο οποίος ζητήθηκε από τον Γερμανό φρούραρχο όταν ήταν εφημέριος στην Ελασσόνα, του ζητήθηκε να του δώσει πάλι ονόματα από αυτούς οι οποίοι κάνανε αντίσταση και δολιοφορούσαν τους Γερμανούς. Αρνήθηκε ο αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Σάρος και το αποτέλεσμα αυτού ήταν ο ιερέας να εκτελεστεί δια τυφεκισμού. Λέγεται μάλιστα ότι ο ιερεύς, οδηγούμενος προς τον τόπο της εκτελέσεως του, έψαλε καθοδόν την νεκρόσιμη ακολουθία του εαυτού του.
Να πάμε και στο τελευταίο. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι... Έχω βγάλει τα πιο έτσι που με κάνανε εντύπωση. Ναι, ναι. Λέω. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ότι στο Δίστομο, γνωστό τι έγινε, κατά τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού όταν πήγε κάτω στο Δίστομο να δει τι έγινε, το πρώτο πράγμα που αντίκρισε και ανατρίχιασε ήταν η οικογένεια του ιερέα, η οποία αποτελείται από τον ιερέα, την παπαδιά και μία κόρη, ήταν κρεμασμένη. Στο στόμα του ιερέα ήταν το κομμένο στήθο, τα κομμένα στήθη της κόρης του, και στο στόμα της κόρης του που ήταν κρεμασμένη και αυτή ήταν τα γεννητικά όργανα του ιερέα. Λοιπόν, αυτά είναι ανατριχιαστικά. Δεν μπορείς εσύ, κύριε φίλη Υπουργός Παιδείας, να βγαίνεις και να μου λες τι έκαναν η Εκκλησία στην κατοχή και να μου βγάζεις το βιβλίο που έχω, το βιβλίο της Τετάρτης Δημοτικού που λέει ακριβώς επιλέξει. Τώρα αυτό που κυκλοφόρησε, Τετάρτης Δημοτικού. Ο μικρός Χριστός εξαναγκάζεται, λέει, να φύγει από την Αίγυπτο για να γλιτώσει την απειλή του θανάτου από τους Ρωμαίους. Καταδιωκόμενος, κουρασμένος, πεινασμένος, τρομαγμένος στην αγκαλιά της μητέρας του, ως πρόσφυγας. Πρόσφυγες είναι και αυτοί που σήμερα κατά χιλιάδες με τα παιδιά τους έρχονται εδώ στην Ελλάδα καταδιωκόμενοι από άλλες δυνάμεις. Και αναλύει τι είναι πρόσφυγες. Παίρνει τον Χριστό ο φίλης, γιατί είναι βιβλίο της Τετάρτης Δημοτικού, και μου το κάνει πρόσφυγα. Ρε παιδιά, δεν είναι ο άνθρωπος, έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει. Δεν βρίσκω λόγια, δηλαδή, για να το... Γι' αυτό και δικαιολογώ τα σχολεία, τα οποία αντιστέκονται σε αυτό που είπες προηγουμένως, Σταύρο, και αρνούνται να δεχθούν παιδιά μεταναστών, έστω και τις απογευματινές ώρες. Έχουμε το παράδειγμα του Ωραιοκάστρου. Λοιπόν, εχθές έσκασε καινούριο. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο, Φιλιππιάδος. Και αυτό αρνείται. Κάτσε λίγο, ρε Μιχάλη, τώρα. Να τα βάλουμε λίγο κάτω, γιατί ούτε ρατσιστές είμαστε, ούτε ξενοφοβικοί είμαστε. Όχι, δεν είναι ρατσιστές. Όταν έχεις 100, 200, 300 παιδιά στην πόλη σου. Γιατί έτσι γίνεται, στα νησιά, στις πόλεις, στις επαρχίες. Πρέπει να δημιουργήσεις τμήματα στα σχολεία, έτσι ώστε να έχεις μεταφραστές Συριακά, Μαροκινά, Μπαγκλαντεσιανά, τη γλώσσα του Αφγανιστάν, δεν ξέρω τι μιλάνε. Όλα αυτά τα έχουν σήμερα τα σχολεία στο Ρεόκαστρο ή στα άλλα σχολεία που αντιδρούν οι γονείς στη Φιλιππιάδα. Δηλαδή θα μπαίνει μέσα και θα κάνεις baby parking, θα τα παρκάρεις τα παιδιά και θα ασχολείται το Ελληνόπουλο να ακούει τη δασκάλα, η οποία δασκάλα θα λέει στη μεταφράστρια να μεταφράσει σε τρεις γλώσσες για να καταλάβουν και τα προσφυγόπουλα, και έτσι θα γίνεται το μάθημα στο σχολείο. Ξέρετε, και το παιδί το Ελληνόπουλο το δικό μου θα περάσει ποτέ σε καμιά εξέταση αν πάμε τόσο πίσω στα μαθησιακά και, και στις ώρες διδασκαλίας? Γιατί το κάνω αυτό? Σε όλες τις χώρες υπάρχουν παιδιά που είναι αυτά που προετοιμάζονται για να μπουν στην εκπαίδευση στην ελληνική, όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και υπάρχουν ειδικά σχολεία με ειδικά τμήματα, με μεταφραστές, με διερμηνείς, και έτσι γίνεται. Δηλαδή τι θα διαβάσει τώρα το Συριόπουλο? Θα διαβάσει τα ελληνικά ή θα καταλάβει αγγλικά? Σε τι γλώσσα θα διαβάσει το βιβλίο? Γιατί το κάνουν αυτό, ξέρετε, γιατί το κάνουν οι Σιριζανέλληδες αυτό? Για να γιατί παίρνουν οι ΜΚΙΟ τα λεφτά, μωρέ Μιχάλη. Έχουν πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2 εκατομμύρια ευρώ για πρόγραμμα εκμάθησης και διαπαιδαγώγησης. Ναι, αλλά δεν θα τα παρκάρουν, 2 εκατομμύρια. Δεν θα τα παρκάρουν τα παιδιά μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας, γιατί εκεί είναι η ιερή ώρα και είναι ιερή η διδασκαλία και το μάθημα. Και εκεί μέσα ένα παιδί που δεν ξέρει τη γλώσσα, που δεν ξέρει να διαβάζει, δεν μπορεί να ακολουθήσει τα άλλα παιδιά. Αυτό που κάνουν είναι μια προχειρότητα και ένα πέταμα των προσφυγοπούλων που δεν το αξίζουν. Να κάνουν ειδικά τμήματα και να κάνουν σωστή δουλειά. Θα μπορούσαν να κάνουν ειδικά τμήματα διαπαιδαγώγησης μέσα στα... Εκεί τι τώρα, χρειάζεται τόσο μυαλό αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Βρισκόμαστε, Σταύρο, μπροστά σε μια πολιτική χιονοστιβάδα, έτσι. Γιατί μετά δεν έχουμε μόνο αυτά που ακούσαμε τώρα, την διαπλοκή της Νέας Δημοκρατίας με το όνομα Μπεχράκη. Έχουμε πολλές διαπλοκές. Έχουμε το βασικότερο απ' όλα, αυτό που εγώ βλέπω ότι είναι χιονοστιβάδα, δεν είναι μόνο αυτή, μόνο η διαπλοκή, είναι και το μεταναστευτικό χάος. Είναι τα ανοιχτά μέτωπα που έχουν ανοίξει τώρα με την Εκκλησία. Είναι η παιδεία. Είναι εκεί μέσα βλέπουμε ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία, παιδιά να κάθονται στα παγκάκια. Είναι η ακρίβεια. Είναι η κατάσταση της οικονομίας. Γενικά είναι η ανθρωπιστική κρίση. Αυτή λοιπόν η πολιτική χιονοστιβάδα, της δίνω μία ημερομηνία. Την ερχόμενη Παρασκευή 31 του 2016 να δούμε υπάρχει
ηθική έκπτωση στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί την ερχόμενη Παρασκευή εκδικάζεται η συνταγματικότητα ή η αντισυνταγματικότητα του νόμου Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες. Εκεί θα έχουμε ηθική έκπτωση. Πάντως έκανε κάτι δηλώσεις ο Παπάς και είπε ότι είναι κυβερνητική απόφαση ο διαγωνισμός και τα σχετικά. Δηλαδή, εδώ τώρα αν τους κάσει ο Καλογρίτσας και κάνει μπαμ, αν κάνει μεγάλο μπαμ ο Καλογρίτσας, εδώ νομίζω ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Καλογρίτσας gate. Έτσι κάπως εκεί πάει εντάξει, το πράγμα. Αλλά και από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία που υποτίθεται είναι 10 μονάδες πάνω, την παίζουν ότι είναι το κυρίαρχο, η μόνη λύση κτλ. Κτλ. Βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει αγκυλώσεις και το βλέπουμε στο σπίτι μας, στην καβάλα μας. Εδώ δηλαδή σήμερα αυτή η αποκάλυψη δείχνει ότι δεν είναι το κόμμα αυτό με τις φρέσκες ιδέες, το άνοιγμα που πρέπει να κάνει ο Κυριάκος στις κοινωνίες, στους κυμαζόμενους πολίτες, στους άνεργους, στους συνταξιούχους που πρέπει να ξέρουν ότι ο επόμενος ηγέτης θα περνάει πάνω από τη διαπλοκή, πάνω από τη διαφθορά και φυσικά θα την πατάξει τη διαφορά και την διαπλοκή, έστω και αν έχει πια τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δηλαδή, όπου ακούνε Λαβρεντιάδης, δεν θα πειράζουν τίποτα. Θα το άλλαζε σε 111 μέρες. 111 μέρες ήταν το Πάσχα που μας πέρασε. Ναι, αλλά είναι ντροπή τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, διασύρουν ολόκληρο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον ομό Καβάλας, του λένε δεν θα πας να δεις τους απολυμένους. Ολόκληρο Κώστα Καραμαλή, έστω ρε παιδί μου και αυτό τον Καραμαλή που μας ήρθε. Διασύρουν το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή είπατε απολυμμένους, να σας κάνω ένα απλό παράδειγμα. Πρόσεξε λίγο τώρα, δεν είναι απλά απολυμμένοι. Φεύγουν από μια επιχείρηση, παίρνουν την αποζημίωση στο καλό. Όχι, και πάρετε και το επίδομα. Τους κάνει μηνύσεις. Ναι. Τους κάνει μηνύσεις προκειμένου να μην έχουν δικαίωμα να πάρουν αποζημίωση μέχρι να τελειώσουν τα δικαστήρια, ούτε καν επίδομα ανεργίας. Εδώ μιλάμε για εξόντωση των καβαλιωτών από τον Κύπριο σωτήρα, το Λαβρέντι, το Λαβρεντιάδη και τους Μπεχρακαίους, οι οποίοι κατά δήλωση Αχιλλέα Μέγα είναι παντού. Παντού φτάσαν και στη Νέα Δημοκρατία μέσα. Ήτανε στη Νέα Δημοκρατία τον Μπεχρακαίκο, εντάξει, ήτανε. Ρε παιδί μου, αλλά κανείς δεν ήξερε ότι ήτανε αυτό που λέμε τόσο κοντά στο Μητσοτακέικο. Να κάνω μια σύγκριση με μαθηματικά δημοτικού για να δείτε τι σημαίνει απολυμμένος. Αν ακούνε τα παιδιά από την Βουβουλού, να δείτε τι σημαίνει απολυμμένος. Μια σύγκριση μαθηματικά δημοτικού. Έχουμε δύο ανθρώπους. Δύο. Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μας μείναν δύο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο ένας είναι συνταξιούχος και ο άλλος είναι εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος παίρνει 470 ευρώ. Ο συνταξιούχος με τις περικοπές που τον κάνανε παίρνει 1000 ευρώ. Πρόβλημα και ερώτηση. Πότε θα σταματήσει να πληρώνεται ο συνταξιούχος και πότε θα πάρει σύνταξη ο εργαζόμενος. Απλά μαθηματικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό ότι όσο απολύουν, τόσο δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία. Και θα το βρουν μπροστά τους αυτό. Γι' αυτό αδειάσανε, γι' αυτό λέω ότι όταν... Μα εγώ έβγαλα σήμερα στην εφημερίδα πρωτοσέλιδο κάτι πολύ απλό, ένα απλό ρεπορτάζ που έκανα. Απλό ρεπορτάζ. Και λέω, ρε παιδί μου, άντε, ο Καλογρίτσας έχει βοσκοτόπια, του τα παραχώρησε ένα συγγενής του. Βοσκοτόπια ποιοι άλλοι έχουν? Οι αγρότες και οι συνεταιρισμοί δεν έχουν βοσκοτόπια. Σε αυτά τα βοσκοτόπια πήγε να χτίσει το σαξέστόριο Σαμαράς. Αυτό δεν το ξέρετε. Άσε με τώρα να σου πω ότι τα βοσκοτόπια μπορείς να τα βάλεις εκεί στην τράπεζα και να πάρεις αυτό που πρέπει να πάρεις. Όχι για τηλεοπτικές άδειες, αλλά για να καλλιεργείς, να πάρεις αγροεφόδια, να φτιάξεις 5.500 μέλη σε καλύτερη μοίρα που έχει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας. Και πάει ο πρόεδρος και του λέει η τράπεζα, η Πειραιώς, δεν μπορώ να σου δώσω, κάτι λιγοστά μπορώ να σου δώσω, αφού υποθηκεύσεις περιουσία πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Και πάει ο Καλογρίτσας με τα βοσκοτόπια που έχουν όλα αυτά που ακούμε και παίρνει 70 και από την Αττική στους τελευταίους 20 μήνες. 77,6. Είναι σοβαρό πράγμα αυτό σε μια αριστερή κυβέρνηση και δεν κόβει το κεφάλι ο Τσίπρας του Σταθάκη? Δεν του παίρνει το σκάλπ να του πει φύγε από εδώ, ρε. Με έχεις ρεζιλέψει. Το Σταθάκη. Ποιος υπέγραψε για να πάρει ο Καλογρίτσας τα χρήματα? Το Σταθάκη, τον οποίο τον διόριζε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 1989. Ξέρετε ποιος τον διόρισε στην Τράπεζα Επενδύσεων? Το Σταθάκη.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Αυτά ο κύριος Φίλης, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κατεβάσει κάθε εικόνα και ιερό και όσιο από τα ελληνικά σχολιά και το κάνει χτυπώντας ακόμα και την εκκλησία, θυμίζοντας. Να παραποιήσει την ιστορία. Ναι, ναι, θυμίζοντας ότι δεν έκανε και τίποτα στην κατοχή. Δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να θυμόμαστε την εκκλησία μας. Εδώ, αντί να κάτσει κάτω και να πει ρε παιδιά, είχαμε αλλαγές, πρέπει να τα κάνουμε, πρέπει να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, πρέπει να δώσουμε λύσεις. Αντί να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, ανοίγει άλλα θέματα. Εδώ αυτό είναι σχέδιο. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ούτε μπορεί να του κατέβει και του Φίλη να αλλάξει τα πάντα στην ελληνική κοινωνία. Όχι, και φυσικά εκεί που είναι το βλαστάρι, εκεί που είναι το σφουγγάρι, που είναι η νεολαία. Γιατί ό,τι τις δώσεις ρουφάει. Ακριβώς. Και όταν πάει άλλη φορά να ξαναορκιστούν στο Σύνταγμα, όταν γίνουν οι βουλευτές και ορκίζονται στο Σύνταγμα, να μην ξεχνάνε ότι στην προμετωπίδα του ελληνικού συντάγματος αναφέρονται τα εξής. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Τα ακούς φίλοι? Αυτά πάτε και ορκίζεστε εκεί. Είστε δηλαδή και επίορκοι. Δεν φτάνει μόνο που είστε ψεύτες και απατεώνες. Πάντως τώρα, επειδή έχω πολλά μηνύματα από γονείς, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα παιδιά με τις απλές συγκοινωνίες, το να κατεβαίνουν εκεί που τα αφήνουν στις τάσεις, να περνούν το δρόμο, να μάθουμε στα παιδιά να βλέπουν τις διαβάσεις, να μην πετάγονται αριστερά και δεξιά. Αυτό πρέπει να το φροντίσουμε, γιατί ήδη έχουμε τουρισμό ακόμα στην πόλη, ήδη έχουμε αρκετή κίνηση και καλό θα είναι να προφυλάσσονται τα παιδιά, όχι να τα τρομάξουμε, αλλά να τα μάθουμε, όχι μόνο από το χέρι, όχι, γιατί όταν είναι το παιδί πάει σχολείο δεν το παίρνουμε από το χέρι. Το αφήνουμε και πρέπει να κινείται από τις διαβάσεις και να προσέχει πάρα πάρα πολύ. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή εδώ στην Ηρακλήτσα, στην Πέραμο, κάποιοι που θέλουν να πάνε σε τεχνικό λύκειο, είναι υποχρεωμένα τα παιδιά να πηγαίνουν στην Ελευθερούπολη. Λοιπόν, παιδιά τα οποία δεν έχουν διπλώματα, αλλά έχουν μηχανάκι, κατεβαίνουν αυτόν τον λεμιτόμο δρόμο που είναι από τον Άγιο Ανδρέα στην Ελευθερούπολη, που είναι γεμάτος αντίλιο, δηλαδή δεν χρειάζεται να βρέξει, δεν χρειάζεται να έχει πάγο, και μόνο που περνάει η νύχτα υπάρχουν στροφές που παγώνουν. Γεμάτο εκκλησάκια είναι εκείνη κάτι φορά. Λοιπόν, η τροχέα θα πρέπει να προστατεύσει αυτά τα παιδιά. Να πάνε τις ώρες που κατεβαίνουν ένα περιπολικό και να κάτσει να τους γράψει όλους έναν ένα, να κάνει συστάσεις, γιατί έτσι θα προφυλάξει ένα ενδεχόμενο ατύχημα που είχαμε εδώ με νέο ο οποίος σκοτώθηκε. Και εντάξει, να σκοτωθεί, πάει και έρχεται. Να σου μείνει ανάπηρο για την υπόλοιπη ζωή. Όχι, δεν πάει και έρχεται. Δεν πρέπει να χάνονται παιδιά. Γιατί είναι που υπάρχει. Εδώ έχει την ευθύνη πρώτα η οικογένεια που φεύγει το παιδί με το μηχανάκι χωρίς κράνος και το οδηγεί και φτάνει μέχρι την Ελευθερούπολη, που είναι τραγικό. Χωρίς δίπλωμα, ναι. Και είναι τραγικό αυτό να συμβαίνει. Και δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει και αστυνόμευση για αυτούς που το κάνουν, να πάψουν να το κάνουν. Εγώ δεν επιτρέπω στο γιο μου να πάει με το μηχανάκι στην Ελευθερούπολη. Εξαιτίας αυτού του δρόμου. Και ξέρεις τι μου έκανε σήμερα? Δεν πήγε σχολείο. Εντάξει, οι έφηβοι έτσι είναι. Ναι, εντάξει, αντιστέκονται με το δικό τους τον τρόπο. Αλλά δεν ξέρουν όμως την αγωνία που τραβάει ο γονιός. Όχι, όχι. Άμα περάσεις και δεις τα μνήματα, όπως το είπες, και τα λουλούδια και τα καντήλια, νομίζω ότι εκεί σπαράσεται η ψυχή του κάθε γονέα και του κάθε γονέα που έχει και παιδί μετά από τροχαίο και προσπαθεί να το επαναφέρει. Δεν θα έπρεπε εκεί να πάει. Πού να φτάσει η τροχέα? Τρεις μήνανε, τέσσερις μήνανε. Εδώ καταργούν και 238 τμήματα, νομίζω, κάτι τέτοιο από όλη την επικράτεια. Αστυνομικά τμήματα τα καταργούν. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Εντάξει, αυτό γινόταν πάντοτε. Πάντοτε γινόταν. Δεν είναι τωρινό. Όταν ερχόταν εδώ διεθνής οικονομικός έλεγχος, πάντοτε αυτό γινόταν. Μειώνανε τις στρατιωτικές δαπάνες, καταργούσανε θέσεις σε αστυνομικά τμήματα. Απολύανε καθηγητές πανεπιστημίου, δασκάλους και τι δεν κάνανε. Εντάξει, αυτό είναι, πάντοτε έτσι γίνεται. Μάλιστα. Κάνα περίεργο είχαμε, κάνα έτσι καλό να βγάλουμε λίγο χιούμορ. Παρασκευή είναι σήμερα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ένα ευχάριστο για τα λαμόγια. Λοιπόν, ακούστε λαμόγια. Όσοι έχετε τα ονόματά σας μέσα στη λίστα Λαγκάρτ, και είναι πολλοί και τους γνωρίζουμε, είναι περίπου 2.062 εγγραφές, φυσικά πρόσωπα,
Λοιπόν, τέλη Δεκεμβρίου παραγράφονται όλα τα αδικήματα της λίστας Λαγκάρ. Λοιπόν, καλά νέα είναι αυτά, καλά νέα είναι. Ταυτοποιήθηκαν από τα 2062, ταυτοποιήθηκαν 1725 μονάχα. Και από αυτούς έγιναν πληρωμές μόνο από 170 άτομα. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο πήρε ούτε λίγο ούτε πολύ 80 εκατομμύρια από τα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Τα 1725 άτομα πού είναι? Δεν φτάνουν, λέει, οι υπάλληλοι να κάνουν τους ελέγχους. Είναι μόνο 35 άτομα. Δεν με βάζει εμένα και να τους πάρω εγώ έναν έναν. Θα σε ανακαλέσουμε από τη σύνταξη, αγαπητέ Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά από τον Μιχάλη τον Νικήτα. Πρώην τομεάρχη του ενίου παλαϊκού μετόπου, στο πλευρό του Δημήτρη Καζάκη. Παλεύει κι αυτός. Από το δικό του μετερίζει και έχει δημόσιο λόγο, δημόσιες θέσεις και κρίνεται όπως κρινόμαστε όλοι. Ραδιο Νεάπολης 90,8. Το ραδιόφωνο των ακροατών.